Γεια, πάμε! Καλώς ήρθατε, κατά τσακαλό καταπληκτικό φάτσο που προχωπεί πινό καψούριδε! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες, ζουμουσάκια! Αθλητήρι και αθλητήριες! Καμ του δόθε, πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπείο και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Κόντεψε σήμερα να σκάσω λίγο. Το βγάζω συνήθως με μια αναπνοή, αλλά με τα μασαρίσματα, φίλε, παίρνω μια παράταση και μετά τελειώνει. Βγήκα, φίλε, εκεί στα Μάλγαρα. Βγήκα στα Μάλγαρα. Ελάτε, πουλάκια μου. Ελάτε, μπουμπουκοβλάσταρα. Ελάτε και σήμερα στην παρέα μας. Ελάτε να κάνουμε κλειστή τρίπλα και να ρίξουμε τη μελαγχολία στις πινακίδες, να τη διασύρουμε. Να είναι ο αμυντικός που πάει το βράδυ σπίτι και λέει: Γυναίκα, έλα, άντρα μου, τι έγινε, είδα το ματς. Έκανε κάτι μετού εκεί, σε έκανε αμυντικός γιογιό στη γωνία. Σου πήρε τις επικαλαμίδες, σου έκλεψε και τα σπασουάρ στην τρίπλα, στην πέρα, στην μπάλα κάτω από τα πόδια. Ναι, γυναίκα, τι έχεις να πεις, άντρα μου, πες μου σήμερα για τη μέρα στη δουλειά. Ότι από αύριο θα εκτρέφουμε στουρθοκαμήλους έξω από τον πορτοχέλι. Τα παρατάω, τα κρεμάω. Και γιατί στουρθοκαμήλους, έτσι για να βάζουμε και το κεφάλι μας στην άμμο. Τι άμμο, αγάπη μου, τι άμμο. Εδώ είμαστε, έχω Σωτήρη Δασκαλάκη, κυρίες και κύριοι. Το γνήσιο τέκνο της οικοληψίας. Ένας άνθρωπος γεμάτος κέφι, ζωντάνια, μπρίο, φαντασία που έλεγε. Εκεί στον γκολ της Ιταλίας στο Μουντιάλ του 82, ο Γιάννης Εγωγιάννης. Το πρίο, η φαντασία! Αυτός έλεγε τις χώρες της Ιουγκοσλαβίας πριν διαλυθεί η Ιουγκοσλαβία. Ένα εδώ ο Κροάτης, εδώ ο Σλοβαίνος. Και λέγαμε, τι είναι αυτή, ρε φίλε. Πώς λέμε, ο περίεργος, ξέρω εγώ, ο Κλαψιάρης, ο Τσιγκούνης. Έτσι μας ακούγονταν. Ένα, ο Τάδε, ο Τάδε είναι Σλοβαίνος. Σόπα, ρε φίλε. Πω, πω, και δεν έχει κάνει καμιά θεραπεία, δεν το είδε, ας πούμε. Ή ο Τάδε. Ο Τάδη είναι Κροάτης, ε! Ναι, ε! Κροάτης, ε! Κροάτης! Ε, τον άνθρωπο, ρε! Τόσο νέος! Τι κρίμα, ρε, παιδί μου! Έτσι τα ακούγαμε. Έτσι τα ακούγαμε. Ένας από τους άξιους αυτή τα τώρα βγήκε να μιλήσει ο Στράτος Ευτελής. Τόσα χρόνια ο Στράτος Ευτελής. Δηλαδή, άνθρωποι που μιλάνε και φτύνουν ταυτόχρονα θέλοντας να πούν το σίγμα, τόσα χρόνια στην ΕΡΤ και βγήκε να πει χθες. Μου είπε ένα πουλάκι, λέει, από την UEFA ότι υποβιβάζεται ο ΠΑΟΚ. Και έγραψε ένα κατεβατό. Δηλαδή, βγήκε καταρχήν που ήσουν, ζούσες, δεν ξέραμε ότι ζούσες. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, το πουλάκι, φίλε, προσέχεις το δικό σου το πουλάκι και άσε τι σου λένε τα δικά τα πουλάκια τα άλλα από την UEFA. Αυτό έτσι με πολύ αγάπη. Ο κάθε καημένος, ο κάθε ξεχασμένος βγήκε τώρα να κερδίσει λίγο κάτι από όλο αυτό. Σου λέει, δεν μας ξέρει ούτε ο περιπτεράς απέναντι από το σπίτι μας. Και πρέπει κάτι να κάνουμε. Άνθρωποι που για 40 χρόνια τρώγαν με χρυσά κουτάλια στις διάφορες ΕΡΤ με όλα τα κόμματα και βγάζουν γλώσσα τώρα. Εδώ είμαστε, θα τα συζητήσουμε, θα τα πούμε. Ο καημός, the καημ, the καημένεν, είναι ότι εχθές και επίσημα μπήκαν στα ταμεία του ελληνικού κράτους 231,9 εκατομμύρια ευρώ. Τίποτα, ούτε 232. Αυτό το κατοστάρικο γιατί το κόβεις. Πιστεύω γίνεται η συζήτηση και λέει, παιδιά, έχουμε το λιμάνι. Άκουσε, μανίτσα. Σε δίνω 230 εκατομμύρια. Φίλε, δεν γίνεται 230, θέλω 233. Α, μεγαπηδίδι. Δεν γίνεται. Άσε να το σκεφτούμε λίγο. Τι να σκεφτούμε τώρα, θα γίνεται. Όχι, φίλε, δεν βγαίνω. 233 θα έχω προβλήματα με τους μεγάλους. Εντάξει, τώρα έχουμε φτάσει εδώ πέρα, τώρα στο αμήν, για να δοθεί το λιμάνι. Να το κάνουμε 232,5. Όχι, όχι, έχω απογορευτικό. Πρέπει να είναι οπωσδήποτε η τιμή. Αλλιώς δεν γίνεται. Πρέπει να είναι κάτω από 232 εκατομμύρια ευρώ. Θα το κάνουμε όπως είναι στο Λίντλ, να πούμε, και στο Σκλαβενίτη. Και στο Μασούτι που λέει, ξέρω εγώ, μπανάνες 1,99. Δεν είναι 2 ευρώ, είναι 1,99. Έτσι λοιπόν και στο λιμάνι, κλείσαμε. Πώς, 231,9 εκατομμύρια. Ούτε 232. Έτσι, το κατοσταρικάκι, φίλε, άστο ρε παιδί μου, στο χαρίζω εγώ. Έτσι, να βγεις. Πώς μας βάζανε οι νονοί μας το χρυσό, το υπέροχο δεκάδραχμο στο πουκαμισάκι, που το δεκάδραχμο τότε. Παίρναμε 7 μπλεκ, 10 αγόρια, 30 σοκολάτες, 10 δραχμές. Που το δίδραχμο, έτσι ποιος ήταν ο Δημόκριτος, ποιο ήταν ο Δημόκριτος. Το δεκαρικάκι, το εικοσαρικάκι. Το δεκάρικο ήταν, έτσι.
Ο Περικλής ήταν το. Ο Περικλής. Εντάξει, όποιο και να ήταν, παιδί μου. Τέλος πάντων, θυμάμαι αυτά. Που το κέρμα, το εικοσάρικο, έτσι, ήταν σούπερ, φίλε. Σούπερ, όταν το μπλεκ, α πούμε, έκανε 2 δραχμές, ό,τι σοκολάτα έκανε 3 δραχμές, αυτά κτλ. Χαρτάκια έτσι. Το δεκάδραχμο από τον ονό που στο βάζε πάντα πηγαίναμε, δεν πήγαινε ποτέ αδιάβαστος. Με καμιά φόρμα χωρίς τσέπες. Ή κανένα πουκάμισο χωρίς τσέπη. Πού πας, άνθρωπε! Στον ονό ή στη θεία ή στον παππού. Πουκάμισο χωρίς κουμπί το πουκάμισο. Μην κάνει έτσι και βρει και πει άστο άλλη φορά. Με μία ελεύθερη τσέπη. Για να πει τσακ και τσαλακωμένο μέσα, πάρε αυτά. Αυτό το κόψανε από τον κοσμάκι. Ο παππούς που μπορούσε στο εγγόνι ή στο οποίο τώρα βοηθάνε, οι παππούδες βοηθάνε με όποια σύνταξη έχουν απομείνει, βοηθάνε τα παιδιά τους. Για να μπορέσουν τα παιδιά τους, όχι να πάρουν PlayStation 4 στα παιδιά, να μπορέσει να βγει ο μήνας από τη συνταξούλα. Σε κάθε σπίτι. Σε ολονών τα σπίτια γίνεται αυτό. Γι' αυτό λένε, η συντάξη λέει έξω στην Ευρώπη. Ποιες συντάξεις στην Ευρώπη, βρε. Εδώ οι παππούδες και οι γιαγιάδες ζουν ακόμα τα παιδιά και τα εγγόνια. Αν δεν έχουν ξαναγυρίσει τα σπίτια να μείνουν μαζί τους. Τέλος πάντων, τώρα μην σας χαλάω τη ζαχαρένια, γιατί μπήκαμε κέφια την Παρασκευή. Πάμε να πούμε ότι χορηγή όραση είναι η Electronet Παπουκίδης Νικολάηδης. Δώσαμε εκπληκτικά πράγματα. Το τελευταίο διάστημα θα ξαναδώσουμε νεφ, φοβερά πράγματα ό,τι έχει να κάνει με το μαγείρεμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. 51 χρόνια εμπειρίας από την Electronet Παπουκίδης Νικολάηδης. Δεν ξεχνάτε ότι χορηγός πρώτης ώρας είναι το όλα στα όρθια, υπέροχα τα εδέσματα, τα φαγητά, οι φαγητάρες, γυρούκλα που τρώτε εκεί και κουτόπουλο σούβλας και στην Κωνσταντινούπολης και στη Λεωφόρο Στρατού. Εννοείται για οτιδήποτε θέλετε για τον καφέ, για να στήσετε ένα καφέ, ο εξοπλισμός από το πρώτο πραγματάκι, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, εκεί. Θα μπείτε στο καφεμάγαζο.gr να δείτε και εσπρέσο βέντο και ελληνικό καφέ και φίλτρου και τσάγια βοτάνων μαολί. Και σοκολάτα, 8 υπέροχες γεύσεις και τα πάντα όλα. Και βέβαια, χορηγός πρώτης ώρας, παντοτινός, αδερφός και φίλος, Μανώλης Μανολόπουλος, Optics Stores Μανολόπουλος. Έκανα μια μικρή παύση, επειδή τα λέμε όλα και δεν έχω κανένα ζήτημα. Αύριο, μετά από πάρα πολύ καιρό, αν μας επιτρέψει ο καιρός, θα μπούμε στο όρος. Δεν με ενδιαφέρει αν πιστεύετε ή όχι, θα μπούμε να προσευχηθούμε εμείς που πιστεύουμε για εσάς όλους. Μία οικογένεια είναι στο σπίτι. Η Γεωργία, η Νεκταρία, ο Θάνος, παππούδες, αδέρφια κτλ. Μία οικογένεια είναι εδώ. Έτσι νιώθω και σας το λέω. Όποτε πηγαίνω, ένα κεράκι, δεν μπορώ να σας ξέρω όλους έναν έναν, αλλά λέω, έχει καλά αυτούς τους ανθρώπους, φύλαγε τους από αρρώστιες, από στενοχώριες. Και όταν λέω στενοχώριες, δεν εννοώ μόνο αρρώστιες, ασθένειες, οικονομικά, ανεργίες κτλ. Και όλα αυτά που έχουμε περάσει τον τελευταίο καιρό και μας έχουν φέρει στα όρια μας. Αύριο λοιπόν θα μπω στη σκή του προφήτη Λία, θα πάω να βρω τους φίλους μας εκεί, τον πατέρα Φιλίμωνα, τον πατέρα Θωμά, που όποτε μπορούν μας ακούνε κιόλας και μας δίνει μεγάλη χαρά σε εκείνο το μπαλκόνι να ξεκουραστεί το μυαλό μας. Ένα βραδάκι, αν μας επιτρέψει καιρός, θα μπούμε και θα βγούμε. Έτσι ήθελα να το πω. Να ξέρετε, και το ξαναλέω και για εσάς που λέτε ότι είστε άθεοι ή που πιστεύετε να πούμε στο Βούδα ή δεν ασχολείστε ή τα κοροϊδεύετε όλα αυτά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Θεωρώ ντροπή να μην θέλω να εκφράσω την πίστη μου. Δεν είμαι ούτε θρησκόληπτος, ούτε τρέχω πίσω από τους παπάδες, ούτε έχω καμιά ανάγκη τίποτα, ούτε κανένα γραφείο τίποτα, τίποτα. Πιστεύω στο Θεό και έχω, αφού μου δίνει τη δύναμη και την υγεία ακόμα να στέκομαι πίσω από ένα μικρόφωνο, θα το λέω όσο αντέχω. Όσο αντέχω. Και όσο όποιον αρέσει, κάποιον άλλο δεν αρέσει. Άλλο θα πούμε μαζεύει εμπριμέ πεταλούδες. Οκ. Okay. Μου κάνει εντύπωση που λένε, έχω λέει και το γούρι μου, λέει το κουμποσκίνη, τι γούρι ρε. Τι είναι λαχοπόδαρο, ναι. Έχω γούρι, λένε κάτι μοντέλα, κάτι ειδοποιεί. Έχω γούρι, λέει το κουμποσκίνη. Τι γούρι, είτε πιστεύει αυτό το πράγμα και καταλαβαίνει την αξία του ή δεν το πιστεύει. Τέλο πάντων, κλείνω την παρένθεση. Εδώ είμαστε. Έξω καιρό κάνει σούξου μουξου τον Ατάλο, ξέρω εγώ να πούμε, ξέρω εγώ. Βλέπετε. Τελειώνει δηλαδή ο Μάρτιο και είμαστε σε μια κατάσταση Νοεμβρίου. Βροχή, χαμηλή θερμοκρασία. Ο καιρό μα καμπυλίζει το πρωί που βγαίνουμε, δηλαδή βγαίνει το πρωί. Και λες, OK, ξεκινάει μια μέρα. Και με το που βγαίνει, χρακ! Τρώ μια σφαλιάρα, κάτι βροχές να πούμε μαζεμένες. Λες και είναι κρυμμένοι κάποιοι με κουβάδες. Πώς κάνατε το Ice Budget Challenge, πώς το λένε, Ice Bucket Challenge. Ε, βέβαια, οι πιο ωραίοι ήταν μετά το συζητούσαμε έξω, γιατί τέτοια σοβαρά θέματα συζητάμε τους τρίτες. Καλά, κυρίες και κύριοι. Που είχε βγει μια μόδα, αλλά το θάψαν όμως οι ξένες δυνάμεις, τα ξένα κέντρα, οι αλότριες δυνάμεις. Αφού λοιπόν είχε βγει, θυμάστε, κάποια στιγμή. Με έναν κουβά ξεκίνησε ένας για καλό σκοπό, για μια, νομίζω την λόσο του Γκέρινγκ, αν δεν κάνω λάθος.
Τέλος πάντων, για ένα καλό φιλανθρωπικό σκοπό, είχε ιερό σκοπό ο άνθρωπος. Γέμισε τον κουβά με τα παγάκια και το ρίχνα στο κεφάλι. Το πήραν όλοι με τα σβάρνα, άιντε. Έτσι είπαν στην γριά να χέσει και ξεκολλιάστηκε. Τέλος πάντων, θα αντιπαρέλθω την παροιμία. Και μετά βγήκαν διάφορα άλλα. Ένα ήταν να βγάζει, ξέρω εγώ, τα. Αν ήταν πριγκισμένη γυναίκα, κάτι με, να βάζει κάτι ανάμεσα στα ζιαβή. Διάφοροι άλλοι. Αλλά αν θεωρώ ότι ο Λεβέντης, εκείνος που σκέφτηκε να βγάζει τα καλαμπαλίκια του με φόντο το ηλιοβασίλεμα, δηλαδή φίλε, καταρχήν είσαι καλλιτέχνης, έτσι. Καλλιτέχνης. Λέει ωραίο το ηλιοβασίλεμα, έλα μωρέ. Ηλιοβασίλεμα. Αυτό το κάναν πράξη. Ήταν λίγοι βέβαια οι τολμηροί, ήταν βέβαια οι λίγοι και αυτοί που τα είχαν. Δεν ήταν, ας πούμε, παλικάρια σαν το Μυραλάς που ήρθε και τα έδειχνε έτσι. Ο Μυραλάς. Τη μία φτύνουμε τον Μπάρκα. Μα τώρα που είπα Μπάρκας. Δεν ξεχάσω, καθαβγώ λίγο στο κομματόδρομο. Επιτρέπετε, ενώ δεν έχω πει όλους τους χορηγούς. Τους είπα. Ο Μπάρκας. Κύριε Σκύμπε, Herr Σκύμπε, warum Μπάρκας und nicht Πασχαλάκης. Έχεις πρόβλημα. Δηλαδή, αυτό που όλοι μας βλέπουμε όλη τη χρονιά. Ότι ο κορυφαίος τερματοφύλακας στο ελληνικό πρωτάθλημα από τη στιγμή που φόρεσε τα γάντια στο μάτς με την Ξάνθη είναι ο Πασχαλάκης, εσύ δεν το βλέπεις. Αν ο Πασχαλάκης έπεσε στον Ολυμπιακό ή στην ΑΕΚ ή στον Παναθηναϊκό, θα ήταν τερματοφυλακάρα, ο γάτος, έχει κατεβάσει τα ρολά, ενδιαφέρεται η Μίλαν, η Μπαρτσελώνα, τον θέλει η Μάνκαστορ Σίτι, στην οποία έπεσε ο Μπεν Λίπερ μέχρι πρόσφατα, αλλά τα παράτησε. Τον θέλει. Και η Real Madrid με πληροφορούν τώρα από το κοντρόλ. Κοντρόλ με τον Μπούτι. Γιατί με το κουντουπιέ δεν μπορούμε. Και καλεί τον Μπάρκα. Αν το Καρνέζη να πω ότι παίζει έξω στη Watford τώρα έχει γίνει βασικό. Σαν και αυτό είναι πέντε άρπαξε προχθές. Δεύτερο έχει τον. Έχει τον Καρνέζη. Τον Καπίνο. Δεν νομίζω να παίρνει τον Καπίνο. Δεν παίζει πουθενά ο Καπίνο. Και πα σε καλεί τον Μπάρκα. Ο Μπάρκα τι έκανε δηλαδή. Τι έκανε ο Μπάρκα. Έφαγε νωρότερα τον γκολ βέβαια. Το οποίο έκανε μπουρδμπίπιπ όλο το πρωτάθλημα. Και καλεί σε αυτόν γιατί δηλαδή δεν κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα. Κλείνω τη μικρή πανεδεσούλα. Ξέρετε τι έχει γίνει. Πέσαμε όλοι στα δικαστικά. Πέσαμε όλοι στις ποινές. Πέσαμε όλοι σε όλο αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε καθόλου βέβαια. Το λέμε για συνδέσμους, για οπαδούς, για μεμονωμένα όλους μας. Δεν πρέπει καθόλου να χαλαρώσουμε για όλο αυτό. Είναι και αυτό ένα τέχνασμα, ένα τερτύπι αυτών που κινούν τα νήματα. Πόσο σου λέει θα είναι στην τσίτα, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο καιρό μπορούμε να είμαστε στην τσίτα. Ούτε φαντάζεστε πόσο καιρό μπορούμε να πηγαίνουμε στα κόκκινα. Μάθαμε, έγινε ένα με τον εαυτό μας. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να είμαστε μονίμως τσιτωμένοι όταν πρόκειται για τον ΠΑΟΚ. Καθόλου. Γουστάρουμε κιόλας. Άρχισε να μας αρέσει εδώ και μερικές δεκαετίες. Και το κρατήσαμε. Χαλαρότητα μόνο σε κάτι σπά, να πούμε κάτι Ιάπωνες που μπαίνουν μέσα και τους βάζουν από κάτι ξύλινα κιούπια, να πούμε νερό. Δεν υπάρχει. Όποιος θέλει να είναι χαλαρός, επιλέγει κάτι άλλο. Επιλέγει κάτι άλλο. Να ρίχνει φελούς σε βαρέλια. Και να λέει περιμένω να ρημάσει. Αυτό είναι ζωάρα, φίλε. Πιστεύω αυτοί δεν ήταν μπλοκάκι. Είχαν και ένσημα, φίλε. Βαρέα. Μπε σε κανένα βαρέλι. Α, τώρα που βαρέλι. Πώς βλέπετε, έχουμε βγει τελείως από το χωματόδρομο. Βρήκαμε και έναν άλλον παράδρομο που είχε κλαδιά μπροστά. Το ανοίξαμε και οδηγεί να πούμε σε ένα ξέφωτο. Και πέσουμε μπάλα με τους φίλους μας. Και μας βλέπουν τα κουνάβια. Θέλω να πω λοιπόν ότι ήταν εδώ τρεις μέρες ο μάνατζερ του Βαρέλα. Φέτος, τον τύπο αυτόν τον αγάπησα, τον λάτρεψα, θέλω να σας πω. Πέρσι ήμουν από αυτούς που άσκησαν όπως έπρεπε σκληρή κριτική γιατί σε περιμέναμε 42 τέρμενα και όταν έπαιξε την έβρισε μόνο με τον Πούτι, φίλε. Μόνο με τον Πούτι, με τη δεύτερη. Σε περνούσαν όλοι. Όλοι. Κάποια στιγμή τον πέρασε και το τείχος που βάζουν για το φάουλ. Εκεί που καθόταν. Το ήξερε και αυτός με πολλά κιλά, με πολύ ανόρεχτη συμπεριφορά μέσα στο γήπεδο. Το κατάλαβε το καλοκαίρι. Εδώ είναι που λέμε ότι κρύβεται μία. Πάντα μια σημαντική γυναίκα πίσω από ένα σημαντικό άνθρωπο. Έβλεπε φάσεις, μάθαινε ότι πήραμε το Σαμπράνο, ότι θα παίζει ο Κρέσπο, ότι είναι ο Μαλεζάς, ότι τέταρτος κατά σειρά. Θα παίζει λέει Σαμπράνο Κρέσπο ή Σαμπράνο Μαλεζάς ή Σαμπράνο Πούγκουρας ή Σαμπράνο εγώ ή Σαμπράνο Χατζηγραβατίδης, Σαμπράνο Δασκαλάκης,
Ο Σαμπράνο ήταν μόνιμος, τον θεωρούσαμε ότι θα έρθει και θα είναι ο Μαμάο και Δέρνο. Έτσι. Γι' αυτό λέμε πάντα, πάντα λέμε ματάκι, χορταράκι. Πολύ φιλοσοφημένο. Έχω φάει πολλές μπάτσες με ψάρι από τον ψαρά στον Αστερίξ. Αυτά τα μεγάλα τα ψάρια. Πλαφ! Γιατί και εγώ, όπως και εσείς, έχω την πρεμούρα, έχω τη λαχτά να έρθει ο παιχταράς να μας βγάλει τα μάτια. Άιντε, μέσα στον ενθουσιασμό είμαστε. Δεν πάμε νοχελικά σε κανένα συνέστημα. Και στη στενοχώρια και στη χαρά τα ζούμε στα άκρα. Αλλιώς ήμασταν κάτοικοι Λουξεμβούργου. Θα κάναμε στο Λουξεμβούργο FM εκπομπή για τον Σολομό. Όχι τον ποιητή, το ψάρι. Πέρσι λοιπόν, σέρνεται. Μαθαίνει το καλοκαίρι ο Βαρέλα ότι φέρνουν άλλον, άλλους. Φέρνουν άλλον τον οποίο τον αποθεώνουν και πιθανόν να πάρουν και δεύτερο. Δηλαδή ακούστηκε και αυτό. Ότι θα έρθει ο Σαμπράνο, θα έρθει κι ένας ακόμα και θα πέσουν αυτοί οι δύο και θα είναι. Τρίτος ο Κρέσπο, τέταρτος ο Μαλεζάς, πέμπτο-έκτος αυτός με τον Μπούγκουρα. Αν έχεις εγωισμό, γιατί το έχω πει πολλές φορές, δεν είναι όλοι χαρακτήρες, δεν είναι όλοι ποδοσφαιριστές οι ίδιοι. Άλλος τον παίρνει από κάτω, κλαίει γοερά. Βλέπει το βράδυ κάντι-κάντι. Βλέπει τον Άντωνη να πέφτει από το άλογο. Και πέφτει μια μελαγχολία. Και δεν ξανασηκώνεται ποτέ, ρε παιδί μου. Τον παίρνει από κάτω. Φεύγει ο παίχτης. Το χάνει. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Δεν έχει τις δυνάμεις. Χρειάζεται δυνάμεις όταν βλέπεις ότι πας να το χάσεις. Πρώτα απ' όλα, να έχεις αυτογνωσία. Δηλαδή τι, είμαι μπουρούχας. Κάθεσαι και το λες. Γυναίκα, πώς έχω γίνει έτσι. Πώς έχω γίνει έτσι, κάνω τα 100 μέτρα και κάνω και διανυκτέρευση στο λεβέντι για σουβλάκια δεξιά. Δεν γίνεται. Με προσπερνάνε όλοι. Προσπαθώ να φορέσω το παντελόνι μου και η ζώνη μπαίνει μόνο με μπούμεραγκ. Ο αφολός μου είναι σε δεξαμενή νερού. Δεν γίνεται. Πάνε να με αγκαλιάσουν το παιδί και πρέπει να μαζευτούν 10 παιδάκια για να μπορέσουν να με αγκαλιάσουν μια αγκαλιά. Τσακ, τώρα υπερβάλλω, αλλά καταλαβαίνετε το νόημα αυτού που θέλω να πω. Το πνεύμα, τέλος πάντων. Συνήλθε, έχασε 9 κιλά, ξύπνησε ο εγωισμός του, γιατί και η γυναίκα του είπε, δεν είσαι αυτός που ξέραμε, τι θες να σου λένε οι άνθρωποι. Δεν θα πάρουν άλλον. Αφού μέχρι να σηκώσει το ένα πόδι βγάζει αράχνες από κάτω. Έρχεται ο Spider-Man να παίξετε το 1-2. Δεν θα πρέπει λίγο να προσέξει. Εδώ είναι που λέμε η γυναίκα, έτσι. Όχι, αγόρι μου, αυτοί οι άσχετοι δεν σε αναγνωρίζουν. Και εσύ είσαι ο βασιλιάς, εσύ είσαι ο ηγέτης, εσύ είσαι ο μαμιάς, ο καλύτερος, ο πιο φοβερός, ο τρομερός. Αυτή. Η σωστή γυναίκα του λέει, έλα εδώ, λεβέτη μου, έλα εδώ. Ναι. Τι σχέση έχει με τον παίχτη που ήξερα και ήταν αρχηγός στην Ρουμανία και δεν τον άφηνε ο άλλος να φύγει. Και παραμιλούσαν και ήσουν κορυφαίος αμυντικός στο ρουμανικό πρωτάθλημα. Εγώ δεν λέω ότι ήταν στην Bundesliga, να πούμε στο κάποιο ΝΑΤΟ, αλλά ήταν σε ένα πρωτάθλημα στο κορυφαίος αμυντικός. Στρώθηκε και φέτος τον αγαπήσαμε για δύο λόγους. Ένας, επειδή βρήκε τα αποθέματα να αναρριχηθεί και από τρίτος τέταρτος να είναι αυτός η κολόνα και όλοι οι άλλοι δίπλα του, να λέμε Βαρέλα και Μαλεζάς, Βαρέλα και Κρέσπο, Βαρέλα και ξέρω εγώ που κουράσει οποιοδήποτε, όχι μόνο αγωνιστικά που δεν περνούσε μίγα, που νιώθω μια ασφάλεια όταν βλέπω το θηρίο πίσω, όχι μόνο για το αγωνιστικό, αλλά και για τον τρόπο που προσέγγισε τον ΠΑΟΚ, που τον έβαλε μέσα στη ζωή του, με αποκορύφωμα βέβαια τη σκηνή που σκοράρει και τρέχει πίσω από την εστία και όπως λέει και ο Μήνος, αγκαλιάζει ένα παιδάκι που έχει την ίδια κόμωση με τον Πασχαλάκη. Είναι μεγάλη στιγμή. Μεγάλη στιγμή. Μεγάλη. Αγαπούμε Γιώργο, έτσι. Τώρα μην είναι χωρίς παρεξήγηση. Αλλά λέω ρε παιδί μου, είναι μια στιγμή μοναδική. Αγκαλιάζει ένα παιδάκι που έχει μάλλον πρώτη με τον Πασχαλάκη γιατί έχει την ίδια κόμωση. Ο γιος του Βαρέλα είχε βάψει το μαλλί εξαθώ. Τέλος πάντων. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, σε εκείνο το κλάμα, σ' αγαπήσαμε αλλιώς. Όπως ξέρουμε να αγαπάμε εμείς. Ρομαντικά, ανιδιοτελώς, περίεργα, χωρίς λόγο, χωρίς να θέλουμε να δικαιολογούμαστε στους άλλους που δεν το καταλαβαίνουν. Εγώ σε 47 μου κουράστηκα να εξηγώ. Δεν έχω καμία άλλη διάθεση. Μου λένε άκουσε τι έχω να εξηγήσω τη δουλειά. Μου είπε αυτό, τίποτα. Δεν μπαίνει στη διαδικασία. Απαντάς με δύο, έτσι πιστεύεις, έγινε. Δεν θα μου πεις, όχι δεν θα σου πω. Τρελαίνεται ο άλλος. Τι θες αυτό, ναι, αυτό, αυτό, ότι, ναι, έχεις δίκιο φίλε. Α, με δουλεύεις, εγώ σε δουλεύω, δεν έχω όρεξη φίλε. Δεν μπορώ, τι θες, εσύ αυτό να πιστεύεις. Ότι πας να πάρεις ένα έτοιμο πρωτάθλημα, εσύ που έκλασες για τον Βάλνερ, εσύ που τα πήρες δύο φορές στα χαρτιά. Εσύ, να πω το σημαντικό πριν πάω στο διάλειμμα, ότι σήμερα ημέρα Παρασκευή 23 δείχνει το ημερολόγιο, ο Βασίλης Δημητριάδης δεν άλλαξε την κατάθεσή του. Που στην αρχή δεν το είχε δει, αλλά μετά το είχε δει το όπλο. Στην αρχή πήγαμε, δεν έτρεχε τίποτα, αλλά μετά όμως, άρε δε σε παράγοντα, πόσο in front of the ice cream, φίλε, ήσουνα.
Ναι, ναι. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θα γυρίσουμε, θα ανοίξουμε γραμμούλες. Παρασκευήλα στην ατμόσφαιρα. Και τραγουδάκια και παραγγελιές και σούξου μουξου. Γιατί κοίταξε στην Ελλάδα. Α, γόρι μου. Ούτε, πες μας τι το είχες δει. Αυτή, να, αυτή. Δεν ήθελα να ακούσει για να κάνει γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά ήσασταν μόλις όπως είπαμε. Έχω αετό ηχοληπτή. Εμείς δεν καν θέλαμε. Έχω τσάκαλο. Όχι, λέει θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά. Διαλυματούμε και επιστρεφουά. Μην ξεχνάτε. Μην ξεχνάτε. Ζου μου σου. Θέλω να πω ότι χθες και ζητάμε συγγνώμη γι' αυτό. Σηκώσαμε το ηχητικό. Το ξέρω ότι βγήκε. Και στον Νίκο Τζαρά, βεβαίως, φυσικά θα βγει ο πατέρας, το είπε κιόλας. Αλίμονο. Και ξέρει που θα βγει επίσης, να πει αυτό που ήθελε να πει ο πατέρας, ο κύριος Βασίλης Νικολόπουλος που βγήκε εδώ προχθές εμάς. Το ξέρω, αδερφέ, δεν είναι. Αλίμονο. Φίλοι μας είναι. Θα βγει το παιδί, γιατί να μην βγει, δεν κατάλαβα. Και μην μπερδεύεστε, η αναδημοσίευση στα site ήταν όντως από τη συνέντευξη στην εκπομπή του Νίκου. Εμείς την προηγούμενη μέρα είχε βγει ο άνθρωπος εδώ, ανεβάσαμε χθες το ηχητικό και έγινε οριμαγδός. Ζητάμε συγγνώμη γιατί χθες το βράδυ από τις πολλές επισκέψεις στο site έπεσε ο σερβερ και ο Κροάτερ. Δηλαδή είναι ο σερβερ, είναι και ο Κροάτερ. Έπεσαν και οι δύο μαζί. Και κάποια στιγμή γκρεμίστηκε το site από τις πολλές κοινοποιήσεις. Αγαπήσαμε αυτόν τον πατέρα για τα λόγια που είπε και του ευχηθήκαμε και στον αέρα. Του το λέω και επειδή ξέρω ότι κάθε μέρα παρακολουθεί πλέον. Του ευχόμαστε τα παιδάκια του να τα δει. Να μεγαλώνουν όμορφα, με υγεία, να τα καμαρώσει όπως αυτός θέλει. Αυτά! Πάμε διαλυματάκι! Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα και με! Διαλυματούμεν και επιστρεφουά! Γάλλος, δεξιός μπακ της Αζαξιό, πέρασε ένα φεγγάρι από τη Σεντετιέν. Ήταν μαζί με τον Λεβέκ. Βεβαίως μαζί με τον Λεβέκ. Πω πω φίλε, Λεβέκ. Πες μια λέξη που σου έρχεται. Ζωάρα φίλε! Ζωάρα! Ο Λεβέκ, παιδιά που πήγε δύο μέρες στην εποχή που δεν έπαιζε εδώ, γιατί ήταν ένα διάστημα που ήταν λίγο εκτός, έλειψε για ένα διάστημα, είχε έναν τραυματισμό λίγων ημερών, 312 μέρες, αλλά του λένε θα πάω, πού να πάω εδώ ρε παιδιά να δω, καλοκαίρι θα πας Χαλκιδική, τώρα λέει πού να πάω, θα πας, λέει είναι η Έδεσα κοντά, έχεις δει καταράκτες από κοντά, όχι παιδιά λέει, πήγε στην Έδεσα, είδε τους καταράκτες και έπαθε καταράκτες και στα δύο μάτια, ο Λεβέκ, τραυματίας. Είδε το πλατούν και έπαθε χιαστούς. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Αφιερωμένο σε όλα τα καλά κορίτσια, σε όλες τις κομμότριες που μας ακούνε. Και ειδικά στις ομορφιές που έχω μπροστά μου από εκεί. Στη Φρόσο! Στη Φρόσο του Σωτήρη. Στην Πετρούλα του Αποστόλη. Στου Μάικ του φίλου μου στο Kingston. Σε όλες, στα πιο καλά κορίτσια, τα πιο υπομονετικά. Τα πιο υπομονετικά κορίτσια. Κομμότερες, τα πιο καλά κορίτσια. Τα πιο όμορφα κορίτσια. Που έχουν χρυσή καρδιά, δεν κάνουν καπρίτσια. Αφιερωμένο σε αυτές τις μικρές ηρωίδες της καθημερινότητας, που έλεγε μια ψυχή. Πρόσεξε. Όμορφη κομμότρια μου, στη καρδιά μου, σε έχω βάλει στη καρδιά μου, όμορφη κομμότρια μου. Ποτέ δεν σε ζαλίζουνε με νάζια και καπρίτσια. Εσείς τις ζαλίζετε τις κομμότριες. Αυτά, επιτρέπετε, συναδελφική αλληλεγγύη λόγω τσατσαρός εγώ, θα ήμουν μπαρμπέρης κανονικά, δεν ξέρω πώς κατέληξα εδώ, να κάνω την τρίχα τριχιά. Με ρώτησε μια φορά επίσης ένα στο στρατό στη Θήβα, τσατσαρός, τι επίθετο αυτό. Λέω εντάξει, μου αρέσει, λέω να είμαι πάντα στην τρίχα. Δύο μέρες κράτηση. Δεν έχουν χιούμορ τόσο στρατό, έτσι. Δηλαδή, γιατί ρε παιδί μου, ηρωνεύεσαι! Ε! Παλιό χαρακτήρα! Παλιόπαιδο! Το κορυφαίο ήταν. Έλα εδώ! Αναφέρσου, τσατσαρός τι! Μα ανάβει, τσατσαρός μακάλι, τσατσαρός τι! Πάμε, ζου μου σου λέμε, εδώ είμαστε! Μπουκάραμε! Σήμερα δεν έχω πει κληρώσεις, γιατί δεν θα δώσω τίποτα σήμερα. Τα δώσω όλα μες τη βδομάδα. Ξενοδοχεία, λίθος, θερμές, αυτά, κρέατα, ξανά, σακούλες, κρασιά. Ό,τι είχαμε, δώσαμε! Και τα βρακιά μας, που έλεγε η γιαγιά μου! Τα δώσαμε και τα βρακιά! Τι άλλο να κάνουμε, δηλαδή! Φίλε, δεν είναι φοβερή λέξη. Το βρακί, σαν λέξη. Δηλαδή, δεν χάνει. Σόβρακο! Γεμίζω. Σόρουχο. Βλέπω συλλαϊκές στα πανηγυρία και το χαίρομαι. Που τα έχουν σε αυτό το πλαστικό το στρόγγυλο και λέει 5 βρακιά, ξέρω εγώ, 3 ευρώ! Η λέξη βραχή από μόνη της! Γεμίζει το χέρι, το ευχαριστιάσαι με βραχή! Ναι, χαίρεται το κόλλο σου φίλε, κατευθείαν δηλαδή φοράει βραχή, είναι ωραίο πράγμα! String τώρα σε παρακαλώ, σαν συγκρότημα βρετανικό! Τι είναι η string, έρχονται είναι ο tour! Και οι 5 και οι 5! Πάμε στις γραμμές! Καλημέρα σας, να δούμε ποιος είναι ο ιό που περιμένει, αυτός είναι 0! Ναι!
Η εκπομπή είναι ένα όνειρο. Τα χειρότερα. Τα χειρότερα αυτά τα. Και τέτοια ξυπνητήρια. Έλα Γιώργο! Ε, Γιώργο! Δεν θα μας τρελάνουμε αυτοί, να ξέρεις, εμείς θα τους τρελάνουμε, ρε κουφάλες! Εδώ είναι τα κεντρικά, ρε παλιοχαρακτήρες! Δεν καταλαβαίνουμε και τίποτε. Όχι, ρε! Όχι, ρε! Και δεν καταλαβαίνω και τίποτε. Έτσι, όπως το λες, το άσμα, όπως το λέει. Έλα, γόρι, μου, έλα. Καθόμαστε εδώ και ασχολούμαστε με τον κάθε, άντε να μην τον χαρακτηρίσω. Τον κάθε λεχρήτη είναι επίσης μια ωραία λέξη που έχει πεθάνει. Εδώ να φανταστείς, κάθε βράδυ που παρακολουθώ τις ειδήσεις, τι με έχει πιάσει με αυτό το στάρμα που τελειώνει και έρχεται και τώρα για τα αθλητικά, κατευθείαν βάζουν τον Σαββίδη που μπαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ναι, ναι, κοίταξε. Το έχουν καθιερώσει. Είναι, πώς είναι, ρε παιδί μου, πώς ήταν το ρε τυρέ, τα λιονταράκια του Κυριλία, οι τρεις χάριτες, είναι ένα σύριαλ, είναι καθημερινό. Εμένα με εκπλήσει που αυτή τη στιγμή 8:46 κυρίες και κύριοι, ναι, ο Sky δεν παίζει Βάσα Βίδη, είναι το πεντάλεπτο που παίζει κάτι άλλο για τα κριτήρια, λέει τα ζωοδεμπατικά. Και βγαίνει και ο άλλος ο χαμογέλασος που λέει τα αθλητικά, ναι. Στα ρίσκια του έχουν σκοτώσει όλο το σόι και τον είπαν είναι η ώρα για να πείσει τα αθλητικά. Ούτε χαμογελάει, τίποτα, ακίνητος. Είναι, μου θυμίζει είναι την οικογένεια Άνταμς. Είναι το χαμόγελο αιμορροίδες. Δηλαδή, έχω αυτό το πράγμα που με ταλαιπωρεί και πρέπει να βγω ταυτόχρονα με τις αιμορροίδες. Με έχει κόψει και το σόβρακο εκεί στο πλάι που είναι μπούτι με κάκαλο δίπλα. Με έχει κόψει. Τελικά... Και κατουργέμαι κιόλας. Και του λέω, βγαίνεις! 5, 4, 3! Βγαίνεις! Και βγαίνει. Τελικά αυτός ο οποίος δεν είχε λεφτά, βρήκε λεφτά και έδωσε για να πάρει το λιμάνι. Το λιμανάκι. Έλα μωρέ τώρα! Κάτι ψηλά! Σιγά μου το λιμανάκι! Τώρα! Με το ζόρι μπαίνει μια βάρκα. Άκουσα το κάνετε και λιμάνι. Άκουσα και το άλλο γελίο χθες. Περίμενε λέει να πάρει τα λεφτά λέει, από τα τσιγάρα για να πληρώσει το λιμάνι. Λέει να πάρει. Ναι. Που πούλησε το ένα για να πάρει το άλλο. Γελάει ούτε... μαζί σας κάθε πικραμένος. Κάθε. Πώς δεν είπα ότι κάνει και πιάτσε εκεί στην πλατεία Αριστοτέλους. Στο άγκαλμα του Πέτρου για να πουλάει τα λαθρέντα τσιγάρα. Ακορντεονάκι, ακορντεονάκι και μπερές. Οι άνθρωποι δεν παίζουν με τίποτε. Ξεφτυλίστηκαν. Όχι κακία. Όλοι. Έχουν βγάλει τα λυσακά τους, προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα ως πέρα. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτε. Αυτό... Δεν καταλαβαίνουμε τίποτε. Εμείς οι παλιοί δεν καταλαβαίνουμε τίποτε, το ίδιο και οι νέοι. Τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας το ίδιο θα κάνουν. Ας τους να λένε. Μην ξεχάσεις τα χθεσινά, να τα δώσεις κάπου έτσι. Ναι, αγόρι μου. Εννοείται. Έγινε. Εσείς... Καλό Σαββατοκύριακο, καλό τρίμερο. Σε όλους χρόνια πολλά τους Βαγγέλιδες εκτός από το χοντρό. Έγινε. Την καλημέρα μου, γεια. Μπορείς να πεις χρόνια πολλά να καθίσει κάπου, σε ένα μέρος. Ο καθένας μπορεί να βάλει να εμπλουτίσει. Χρόνια πολλά να περάσει εκεί, ας πούμε, ένα μέρος. Ξέρω εγώ, εντάξει. Μπορεί να πηγαίνουν τα σπρώμαυρα. Η ρηγία στολή με νομεράκι. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Τι κάνετε? Με κατηγορούν. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο, θερμή παράκληση, τελείως. Τέλεια. Με κατηγορούν οι εμπαθείς, οι κακεντρεχείς φίλοι της εκπομπής, ότι μόλις λέει γυναίκα, λέει αμέσως μαλακώνεις. Αμέσως λέει, αμέσως βάζει λίγη γλύκα, βάζει σιρόπι. Ισχύει. Πάντως, εμένα με έκανες και γέλος απίστευτα πριν. Τι απ' όλα, δεν θυμάμαι τι έχω πει, αν με ρωτήσεις. Για τη λαϊκή. Α, για τη λαϊκή, βέβαια. Σε αυτό το πλαστικό, το στρόγγυλο που τα βάζουν. Υπάρχει και υποσημείωση, δεν επιστρέφεται. Δηλαδή, έτσι, το επισημαίνει ρε παιδί μου έμπορας. Στη λαϊκή υπάρχει μία πλειάδα ανθρώπων, τρομερά, τρομερά παιδιά, με φοβερό πνεύμα, με ατάκα, είναι ετοιμόλογοι άνθρωποι της πιάτσας, με χιούμορ. Αν είσαι δε και ωραίο κορίτσι, θα ακούσεις υπέροχα λόγια, αυθεντικά και γνήσια εκεί. Εδώ λένε κορίτσια κάτι 80χρονες να πούμε που ήταν συμμαθήτες με την Καλουτά. Έλα κορίτσια, ό,τι πάρεις! Γυρίζει άλλη και λέει εμένα το λες ρε. Που ήμουνα σερβιτόρα στο μυστικό δείπνο. Έλα κορίτσια, κορίτσια! Πραγματικά να είσαι καλά, Κωστή. Μας χαρίζεις χαμόγελα κάθε πέρα. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται κοπέλα μου. Δηλαδή πραγματικά αυτό που έχουμε περάσει τις τελευταίες 20 μέρες δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω. Αναμένω δικαιοσύνη, αναμένω απόφαση και όχι ποινή. Αυτό. Να σε έχει καλά Θεός και να συγκίνησε και αγγίζεις ευαίσθητες χορδές κάθε μέρα. Σήμερα, ας πούμε, το Άγιο Όρος θα πας, θα προσευχηθείς.
Αυτό που σκέφτομαι, αυτό λέω φωναχτά, να ξέρει. Δεν υπάρχει. Και άλλε φορέ γινόμαστε δυσάρεστοι. Τι να κάνουμε. Είσαι γνήσιο και βγαίνει προ τα έξω, πίστεψε με. Σε ευχαριστώ για το καλό σου λόγο. Έλα μετά να πάρει τα 50 ευρώ που έχουμε συμφωνήσει. Φιλιά πολλά. Καλά, γιατί 50, 55 δεν είπαμε. 55 όταν θα πάρεις μέχρι τις 8.30, άργησες σήμερα γι' αυτό, οπότε... λοιπόν, πριν κλείσουμε, πήρα για την καλημέρα, λέγει για να ευχαριστήσω για το χθεσινό μου δωράκι. Τι είχες χθες? Τραπεζάκι. Τραπεζάκι? Λαδόκολα? Ναι. Μπράβο. Θα έρθεις από εδώ να πάρεις το χαρτάκι σου. Να πας να φας. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα τέλεια. Πολύ, τέλεια. Να σε γερή. Έτσι, παιδιά. Καλημέρα. Και φυσικά, όπως έχω πει, μόλις βγαίνει η γυναίκα, μέσω μπιμπιμ δουλεί. Κατευθείαν. Το έχουν μυαλάει σύμφος. Ρε κουφαλά, δεν τρέπεσαι. Τι να τρέπομαι. Μηχανικά βγαίνει αυτό. Σου ρίχνει ένα κουβά με νερό στο πρόσωπο. Δεν θα κλείσει τα μάτια, δεν είναι η αντίδραση σπασμωδική. Κανονικά, ρε παιδί μου, δεν θα το κάνει. Πες μπάλα και βλέπει, έρχεται μπάλα προς το μέρος σου. Δεν σκύψει να την αποφύγει, δεν βάλει το χέρι. Το ίδιο πράγμα είναι. Μόλις βγει η γυναίκα, αμέσως αλλάζει όλο το ύφος. Καταρχήν, μυρίζει λεβάντα το στούντιο. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Περνάει μέσα από τα αυτά, να πούμε. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Το παπάρι που βγαίνει μετά. Αδικημένος τώρα. Έλα, Θοδωρή, αγόρι μου. Έλα, λεβεντιά μου. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πού στο διάλογο το βρίσκεις τόσο κέφιρε πρωί-πρωί. Θα σου πω. Είναι αντίδραση, αδερφέ. Είναι αντίδραση. Εσύ το έχεις μόνιμα αυτό. Εσύ το έχεις μόνιμα, δεν είναι. Δεν το έχω. Αν εσύ είσαι από τους πιο πιστούς ακροατές. Δεν χάνεις λεπτό. Δεν χάνεις την ανάσα μου. Το ξέρω. Το τελευταίο διάστημα έφαγα πολύ μεγάλο ζόρι. Όπως το περνάτε κι εσείς, το περνάω κι εγώ. Σε σημείο που μου είπανε πρόσεξε, δεν θα πας στην περιγραφή του μάτς. Έτσι. Σας το λέω τώρα, είναι πληροφορία που είναι μεταξύ μας. Δεν θα πας στο μάτς με την ΑΕΚ στο στούντιο. Γιατί θα φτάσει αυτό το νούμερο. Και καλύτερα να έχουμε να προσέχουμε να μπορείς να βγαίνεις μετά, παρά εκείνη τη μέρα να πας και να είμαστε στα ζάχαρα 300, να πούμε. Κατάλαβες. Και εμείς το ζούμε όπως και εσείς, παιδιά, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Πολλό μάλλον δε που είναι συνυφασμένο με την εκπομπή. Γιατί η εκπομπή μας είναι περισσότερο ψυχαγωγική. Θέλουμε να γελάμε, θέλουμε να ξεχνιόμαστε. Δεν είναι ρεπορταζιακή. Μια εβδομάδα, φίλε, δεν μπορούσα να μιλήσω. Όχι, μια εβδομάδα δεν μπορούσα να μιλήσω. Δεν ακουγόμουν. Δεν κοιμόμαστε, φίλε. Σε παρακαλώ πολύ. Είχε φραγκάρει ο λαιμός μου. Άστο. Θοδωρή μου, λοιπόν, επειδή διαβάζω αυτά που βάζεις, έτσι, στον τοίχο, λοιπόν, και συμφωνώ πολύ μαζί σου, ο Ανδρούτσος δεν είσαι, ο Θοδωρής. Ναι. Μπράβο, για να μην μπερδευτώ. Τα γουστάρω πολύ τα λόγια σου. Φαίνεται ότι τις μετράς τις κουβέντες που γράφεις, γιατί υπάρχει και κόσμος που γράφει, άιντε έτσι, ό,τι να είναι. Καταλάβες. Φίλε, μια ζωή παλεύουμε για αυτή την ομάδα, να πούμε. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Μια ζωή. Για τώρα ανεκδοτάκι, γουστάρεις. Ρίχτω, φίλε, έχω τάξει κι εγώ ανέκδοτο πρέπει να πω σήμερα. Πάει ένα ζευγάρι στο γιατρό και ο άντρας λέει στο γιατρό ότι η γυναίκα δεν του κάθεται. Ναι. Την παίρνει ο γιατρός μέσα στο γιατρείο, παράμενα και της λέει γιατί κυρία μου δεν κάθεστε. Λέει, να λέει το πρωί που φεύγω και πάω στο μεταξύ στη δουλειά, ναι. Δεν έχω λεφτά. Με ρωτάει ο ταξιτζής, θα πληρώσεις τώρα ή... Ναι. Φτάνω λέει στη δουλειά, αργοπορημένη, ασκασμένη. Λέει ο προϊστάμενος θα σου κάνω τώρα, λέει, θα σου γράψω την αργοπορία ή... Ή τέλος πάντων δουλειά, που έλεγε στην ταινία. Τέλος πάντων. Δουλειά στεναχωρημένη λέει. Γυρνάω πάλι μεταξύ στο σπίτι. Ξανά ο ταξιδιώτης θα πληρώσεις τώρα ή. Και λοιπόν κυρία μου, όπως καταλαβαίνετε, λέω συγχαρητήρια. Δεν μπορώ άλλο να πω. Φιλιά! Γεια σου, Θοδωρή! Γεια σου, μέρα, Κωστή, καλή. Γεια σου, Θοδωρή! Σε ποια ταινία ήταν ο Φωτόπουλος που έλεγε στην κοπέλα. Δεν πιστεύω, λέει, να ενέδωσε και τα λύσει. Και. Ήταν η φύση, τα λουλούδια και τέλος πάντων. Τέλος πάντων! Ποπ! Ο Θόδωρος και το Δίκανο, βρες το λίγο με το τέλος πάντων, αν το βρεις αρθήριο. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Έτσι, κατά τον ρουν των γεγονότων. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Τι κάνετε. Καλώς την, ναι. Τι γίνεται. Αν μου φτιάχνεις μια φορά τη μέρα σήμερα για αυτά που είπες με τις κομμότριες, εντάξει, νομίζω θα σας ακούω κάθε μέρα τώρα. Τέλεια. Είσαι κομμότρια. Είμαι. Και κάθε φορά που πάω στη δουλειά σας ακούω. Μπράβο. Πολύ χαίρομαι. Αυτό... Έχω, επειδή θα κάνω κουμπάρα το Μάιο ένα χρυσό κορίτσι, τη γυναίκα του φίλου μου που έφερε ένα αγιέστο αγοράκι στον κόσμο, αλλά και επειδή είχα κατά καιρούς ήταν κολλητές φίλων, δεν είχα ποτέ σχέση με κομμότρια, αλλά πάντα υπήρχε στον περίγυρό μου είτε εξαδέρφη, είτε γυναίκα φίλου. Τα καλύτερα παιδιά. Δεν μπορείς, γιατί να σου πω κάτι, ποιο είναι το γεγονός. Ένα, τρομερή ορθοστασία. Δεν μπορεί να κάτσει κομμότρια. Δύο, το χέρι της το δεξί σίγουρα θα πάθει την όσο των τενιστών, δεν υπάρχει περίπτωση. Με το δεξί χέρι, αν χτενίζει το οποίο ξεκινάει από τον ώμο και φτάνει μέχρι τον καρπό.
Κοίταξε το δεξί χέρι και μπράτε ένα βάλει, ο καλύτερος να είναι τον έχει ρίξει, έτσι. Δεν το συζητώ. Είσαι χαμένος από χέρι. Και το τρίτο, και η ιδιοτροπία της κάθε περίεργης που νομίζει ότι αν της κάνεις αλλιώς τη φράντζα, θα μοιάσει με την Δούξα Νομικού και τη Μόνικα Μπελούτσι. Όχι. Το ωραίο είναι που σου φέρνει και φωτογραφία και λέει θέλω να κάνεις ίδια, μα δεν μπορώ γλυκιά μου, μπορώ. Θα της πεις βγαίνοντας εδώ δεξιά, ναι, εδώ Αναξιμάνδρου 5, είμαστε στο 8, λέει πλαστικός χειρουργός, Βασίλης Χατζηγραβατίδης. Εκεί θα πατήσετε. Μετά θα έρθετε σε μένα για το χτένισμα. Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό που είπες πριν για τα βρακιά, για τη λαϊκή. Ναι. Να πας να πάρεις και να σου λέει ο άλλος καλοφόρε τα κοπελιά. Τι ωραία. Ήδωλο, φίλε. Τώρα αυτός δεν είναι μερακλής άντρας. Δεν σε φαντάζεται και όλα στην ώρα που στο λέει. Δηλαδή είναι υπονοούμενο χωρίς να είναι πρόστιχο. Καλοφόρε τώρα κοπελιά. Να, έτσι. Και άμα σου πει κανένα να το χάρει ο δικός σου άντρας και τα λοιπά, μήπως ψαρέψεις και πεις δεν έχω δικό μου. Γίνεται ένα ανταραβέρι, είναι ωραίο αυτό ρε παιδιά. Έτσι, έτσι. Έτσι. Άντε καλημέρες. Φιλιά, φιλιά. Μόνο ΠΑΟΚ. Μόνο, δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Στενοχώρια στο πλάι. Υπάρχει έντονη και πιο δυνατή από ποτέ. Όμως δεν μπορώ άλλο παιδιά, αλήθεια σας το λέω. Δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Καταλάβαμε τι έγινε, μας έστησαν. Βγαίνουν λιμοκοντόροι χθες, περίεργοι, ως φιοκάμπτες, γλιώδεις τύποι και σας λένε έπεσε ο ΠΑΟΚ. Δεν θα τολμήσει κανένας. Σας το λέμε με κάθε βεβαιότητα. Κανένας δεν θα τολμήσει να βάλει υπογραφή. Πρέπει να αποδειχτεί μέσα από τις κάμερες, αποδείχθηκε πίσω, δεν υπάρχει καμία απειλή. Βγήκαν και το είπαν οι ίδιοι. Καμία απειλή προς τον διαιτητή. Καμία επίσκεψη του Σαββίδη στα αποδυτήρια. Δεν υπάρχουν τίποτα από όλα αυτά. Κύριε Καποδίστρια, δίκασε με δίκαιο τρόπο. Να επαναφέρει την ηρεμία στα σπίτια μας, στο κεφάλι μας, στο γήπεδό μας, στην πόλη μας, στη Μακεδονία, όπου υπάρχει, σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ιφίλη, όπου υπάρχει ΠΑΟΚτσής. Γιατί αυτή τη φορά δεν θα περάσει αυτό που θέλουν να κάνετε. Να το ξέρετε. Το φέρανε από εδώ, από εκεί, μετά την παρέλαση. Πού να τολμήσουν να κάνουν. Πού να τολμήσουν να κάνουν παρέλαση. Έχοντας βγει, έχοντας βγάλει την απόβαση. Πάμε να πάρουμε γραμμές πριν το τέλος. Α, φεύγουμε διάλειμμα. Τι, το έχεις, ρίχτω. Στα Πεύκα. Γιατί πήγες στα Πεύκα, Ρούλα, κάμπια ήσουνα. Τώρα μετανοώ. Τώρα βράστα. Λοιπόν. Να, με αγκάλιασε. Ο Μιχάλης. Με φίλησε. Ο Μιχάλης. Με έστειξα πάνω του. Ο Μιχάλης. Και άρχισε να μου μιλάει στα αυτή. Γιατί ήταν κι άλλος μπροστά. Τότε γιατί σου μιλάει στα αυτή. Μη σας ακούσουν τα κουκουνάρια. Και κατά τον ρούν των γεγονότων. Ρούλα. Μάλιστα. Και μετά που φύγαμε ξέχασες τα πέφτα και το τρανζίστρο κακοχρονονάχη. Πάει και το τρανζίστρο, Ρούλα. Πάει. Και ο ρούς των γεγονότων. Πάει κι αυτός, Ρούλα. Πάει. Τι σε έστειλε να σου πω ο πατέρας σου, παιδάκι μου. Πού τα ξέρω εγώ τα μουλάει τα πέφκα και τα σαντιμένταλ. Εγώ είμαι ακόμα στην πρώτη μικρή. Αλλά αφού θα σε πάρει, κομμάτια να γίνεις. Τώρα, την πάρει έτσι. Το κλάμα τώρα για ξεκινήτη. Και... Μιχάλης τι, δεν θα σε πάρει. Όταν θα διαβάζεις αυτές τις γραμμές, εγώ θα είμαι μακριά. Έφυγε. Ο Μιχάλης. Ναι. Γι' αυτό δεν ήρθε σήμερα στο γραφείο. Ο θείος σου τον έστειλε στο εξωτερικό. Τι είναι αυτό, διευθυντής ο δικός μου. Τον ανιψιώτη λέει τον προορίζει για σπουδαίο γάμο. Μα και οι θείοι κάνουν ατιμία. Χτύψε κέφι ο Μιχάλης φίλε. Δεν τον φρενάρισε όμως από τον ρουν των γεγονότων. Όχι. Το δίκονο. Το δίκονο για μένα, κύριε Θόδωρε. Ούτε για σένα, ούτε για μένα. Για όλο τον κόσμο που έχει κορίτσια και οι θείοι φυγαδεύουν τους παλινανθρωπάκους. Για τον Μιχάλη που λιγούρευε τη Χριστίνα και για όλους τους Μιχαλάκες. Όχι μόνο τη λιγούρευε. Την γλεντοκόπησε και έφυγε. Το ρουν των γεγονότων. Αυτό ακριβώς. Πάμε σε διάλειμμα. Χορηγή πρώτη ώρα. Είναι η ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Είναι το καφεμάγαζο. Είναι. Τα οπτικά, Μανολόπουλο, Optic Stores Μανολόπουλος. Και βέβαια είναι το όλα στα όρθια. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έλα ρε Δημάκη, έλα αδερφούλη, έλα. Hey. Σε έχει κάνει κάτω φίλε, χαρτοκοπτική μανίνα. Σιδερότυπο, Σεραφίνο. Ο υπερφυσικός μπεμπές. Διάφορα αυτά. Πού ήταν αυτά στο αγόρι, ε? Στο Βαβουρά, ο Γκρισίνο πού ήταν? Ο Γκρισίνο, ο γίγαντας. Τέλος πάντων. Έχει πάει κάτω, τους έχει κάνει φίλε γιάμπαλο. Παραμιλάνε οι Αθηναίοι. Όταν κατεβαίνει άνθρωπος από εδώ με τέτοια ζωντάνια, αυθεντικός,
Χαζοκοιτάνε, ρε. Δεν είναι. Σου λέει, τι είναι αυτό, δεν του τρελαίνει, του είχε όλου πάνω στα τραπέζια. Αυτό το αγνό πάω ξάκι, αυτό ο αδερφούλη. Λοιπόν, κυρίε Δεσποινίδε και κύριοι φίλε και φίλοι του αθλητισμού, εδώ είμαστε σε μια εκπομπή. Πολιτισμική κληρονομιά για τι επόμενε γενναίε. Την αγάπη μα και τα φιλιά μα στα υπόλοιπα ραδιόφωνα. Αθλητικά και εμεί, στου υπόλοιπου φίλου μα που δουλεύουν αλλού, αλλά ακούνε εμά. Και μα στέλνουν και μηνύματα. Γεμάτη αγάπη. Ζούμε σου λέμε. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Ζήστε τις στιγμές αυτές. Μπορεί να είναι δυνατές, μπορεί να μην είναι ευχάριστες. Ζήστε τις όμως. Μας κάναν πιο ΠΑΟΚ. Μας φέραν πιο κοντά. Μας εισπύρωσαν όσο ποτέ. Ο κόσμος τρελαμένος περιμένει την ανακοίνωση. Αρνούμε να πω ότι περιμένω την ποινή. Η ΑΕΚ αρνείται να βγει να παίξει. Δείχνουν αυτό οι κάμερες που ο Κομίνης λέει πάμε να παίξουμε. Και λένε όχι. Μείον 10 η ΑΕΚ. Ο Γαύρος, α, παρεπιπτόντως η απόφαση για το Γαύρο στο διοικητικό, στο διαιτητικό βγαίνει σήμερα. Έχω την αίσθηση, πέντε παρά. Έχω την αίσθηση, πέντε παρά. Πάμε στις γραμμές, 2310-287-888 και θα πω σε λίγο τους χορηγούς για να μην περιμένετε άλλο. Καλημέρα. Ναι. Μήπως γνωρίζετε για ποιο λόγο ο Κωστής γλυκένει τη φωνή του όταν βγαίνει γυναίκα να μιλήσει στον αέρα? Επειδή έχει ζάχαρο. Όχι, Κωστή, γιατί σήμερα, πες την αλήθεια, σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα στην εκπομπή, θα βάλεις εκεί ψηλά, έτσι, σε αγάπησα και τα λοιπά, γιατί έχεις, μπαίνω να μονάσω. Είναι να πάω να παίξεις στον ερωτικό FM για να κάνεις εκεί η εκπομπή. Με όλα αυτά που έχουν γίνει, περισσότερες πιθανότητες έχουν να πάω στον ξενερωτικό FM. Με όλα αυτά που μας έχουν κάνει. Αλλά δεν θα ξενερώσουμε, αγόρι μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, Κωστή, ακόμα και εκεί θα είμαστε μια χαρά. Ζούμε σου, θα είμαστε και εκεί. Αγόρι μου, αγόρι. Λοιπόν, Κωστή, πήρα να πω και να ευχαριστώ εχθές για το τρίμερο. Εσύ είσαι ο Μανώλης που κέρδισε. Ναι. Περίμενε λίγο. Είχες πάρει και στον αέρα, είχες πάρει και έξω. Παντού. Δεν παίρνω εγώ. Δεν απαγορεύεται. Απλά εγώ δεν ξέρω. Όταν λέω ο Μανώλης τάδε, δεν ξέρω ποιος είναι, παιδιά. Εσύ εξάλλου είσαι κατηγορημένος ως τσουκνίδα. Ή η Μανώλης 600. Πολύ χαίρομαι. Χαίρομαι να κερδίσετε δώρα. Γι' αυτό τα δίνουμε τα δώρα. Δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό και τα δώρα. Ότι ήταν εξυπηρετική χτες η κοπέλα. Εγώ τώρα δεν μπορώ να καταλάβω πως εκείνη η κυρία έλεγε ότι δεν εξυπηρετούν. Τέλος πάντων. Τι να κάνουμε. Πάντω υπάρχει. Θέλω και τα λοιπά. Εσύ που πήρες στο λίθο, στο λίθο κέρδισες. Στο λίθος, δεν έχουμε θέματα με τα δωμάτια. Στο θερμές είχαμε. Για να είμαι έντιμος. Όχι ότι στις θερμές οι άνθρωποι δεν είναι ευγενικοί, αλλά άλλη περίπτωση ήταν. Στο λίθος μας έχουν πει Παρασκευή Σάββατο. Στις θερμές είναι για άλλες μέρες. Ναι. Και πάλι ευχαριστώ πολύ. Τίποτα. Ευχαρίστησε μας. Δικαιοσύνη. Δεν φοβάμαι τίποτα. Το Θεό και το θάνατο. Βάλουμε και σήμερα. Τι, δεν έχω τίποτα. Να κερδίσει καλά, εντάξει. Δεν έχω κάτι σήμερα να κληρώσω, αλλά εγώ θα σε βάλω. Δεν μοιράζει. Βάλουμε. Να κερδίσω, δεν είμαι μόνος. Α, ένας κομμανιστός. Φιλιά! Γεια σου, Τσουκνίδα! Γεια σου, Τσουκνίδα! Καλημέρα σας! Σας μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς αν θέλετε. Αν δεν θέλετε, εσύ και με. Ναι! Και όντως, δεν θέλουν. Πάμε στον επόμενο, του επόμενου. Ναι! Καλημέρα. Καλημέρα. Κωστή. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, βεβαίως, εδώ, ο μιλήστε μας. Ο ίδιος, πείτε μας. Ημερομηνία γέννησης. Ημερομηνία γέννησης. Θυμάστε που σου έλεγες. Ποια ημερομηνία, πείτε μου, ναι. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, είστε Λέων. Λέω με τι οροσκόπο, με οροσκόπο, ξέρω εγώ, αγριογούρουνο. Αχα, έχετε κάποιες ανησυχίες ερωτικές. Και σου λέγε το ζώδιο, πλήρως βέβαια, κανονικά. Θέλετε να σας λέω κάθε μέρα το ζώδιό σας, να σας πω τι ξημερώνει. Άμα γουστάρετε, εγώ είμαι έτοιμος, να ξέρετε. Για πες, αγοράκι μου. Μία πρόταση. Βεβαίως, γαμού. Κύριο Ιβάν Σαββίδη. Ναι. Για το καινούριο Προεδρείο, για την καινούρια χρονιά. Ναι. Πρόεδρος. Μια μαύρη χείρα. Μια μαύρη χείρα. Αυτό ήταν την Τσετσενία που φοράει την μπουρκα και δεν την καταγνωρίζει κανένας. Αχ, χαροκαμένες οι κοπέλες αυτές. Αντιπρόεδρος, μια μαύρη χείρα. Ναι. Υπεύθυνη επικοινωνίας, μια μαύρη χείρα. Ναι. Οικοδεσπότης της Τούμπας, μια μαύρη χείρα. Ναι. Εκεί θα σας δω κουφάλες. Θα μπείτε, μέσα ή δεν θα μπείτε. Καταλαβαίνω τον συμβολισμό των προτάσεών σου, αγαπητέ φίλτατε ακροατά. Και αντιπαρέρχομαι τα μάλα. Γιατί? Μια μαύρη χείρα. Είναι αυτό που λέμε, δώσε μια χείρα βοηθείας. Έλα, πάρε μια χείρα μαύρη. Χαροκαμένη. Βέβαια, το ότι δεν έχουν λαιμό
δεν μας εμποδίζει. Δεν, μας ενδιαφέρει, δεν θα ασχοληθούμε με τη διάπλαση τη σωματική. Είναι bullying αυτό. Αν πούμε ότι κοίταξε τύπος είναι σαν ντουλάπα, είναι head και shoulders, δεν έχει λαιμό. Μα δεν γνωρίζουν άμα είναι άντρας ή γυναίκα. Ακριβώς. Και γιατί το χέρι της είναι σαρόπαλο. Έχει μια επανάπτυξη, βρε αδερφέ. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Αμέσως να λιδωρήσεις δηλαδή. Και μετά στο δικαστήριο να αναγνωρίσεις ποια ήταν και ποιος ακριβώς. Ήταν. Ακριβώς. Και η φωνή τότε είναι «Μπάσα σαν του Βασίλη Καρά, καλησπέρα και καλή βραδιά». Έχει ένα θέμα με τις χορδές, είναι χρόνια καπνίστρια. Σε πειράζει. Αμέσως να λιδωρήσεις, αμέσως. Και τώρα λίγο πως είσαι σοβαρά. Αυτά που είπες είναι τα πιο σοβαρά από όλα θέλω να σου πω. Ναι. Να ξέρεις. Το μόνο καλό που μας κάνανε η συσπήρωση, τίποτα άλλο. Όσο ποτέ. Τίποτα άλλο. Εγώ φίλε από εκεί άντλω, να ξέρεις. Τίποτα άλλο. Για να έρχομαι. Από εκεί. Το λέω όπου βρω έξω. Δεν ποτέ δεν ήμασταν. Εγώ είμαι 47. Δεν θυμάμαι όσα χρόνια. Ποτέ. Ούτε μετά από μεγάλες ευρωπαϊκές νίκες, ούτε μετά από το κύπελο, ούτε επί Ζαγοράκη δεν ήμασταν τόσο ενωμένοι, τόσο σπυρωμένοι. Το κατάλαβε και ο πιο μετριοπαθής, φίλε. Ότι απέναντι μας έβαλαν όλοι. Κάνανε μεταξύ τους συμμαχία, πράσινοι, κίτρινοι, κόκκινοι, γλωσσόφυλλα, αγκαλίτσες, μόνο. Για να μην πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, για να μην εκτοξευθεί ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη. Εντάξει, τι να σου πω. Έτσι, μου. Άντε, μια μαύρη χείρα. Μια μαύρη χείρα. Ωραίος. Πολύ ωραίος. Όλα θα μπορούσε να είναι και σύριαλ του Κοτσομίτη. Η μαύρη χείρα. Καλημέρα σας. Του έρωτα. Ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε! Έλα, Κουστάκη, καλημέρα. Καλό στο παιδί, το λαμπρό, το υπέροχο! Το χαμογελάει, εσύ, αγόρι μου, εσύ, γιατί. Βλέπω οι εκπομπές γύρισαν στο φυσιολογικό φιλαράκι. Δεν μπορώ. Αυτό δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν έχω δικαίωμα άλλο. Δεν έχω, δεν έχω. Μην νομίζετε. Όχι, το επισημαίνω συνέχεια σήμερα. Μην νομίζετε. Ένα, ότι μας έφυγε η στενοχώρια. Δύο, ότι μας έφυγε η οργή. Τρία, ότι χαλαρώνουμε ή ότι αποδεχόμαστε πράγματα. Τέσσερα, ότι ξεχνάμε. Τίποτα από όλα αυτά. Μην γελιέστε. Απλά θέλω να σας πάρω δύο ώρες στο μυαλό από τη στενοχώρια και τη δική μου κιόλας. Αυτό. Πολύ καλά κάνεις, Κωστάκη. Η ψυχούλα μας το ξέρει, αδερφέ, η ψυχούλα μας. Ναι, τρία ώρα κοιμόμαστε, δύο ώρα αυτά. Είμαστε όλοι στα χαρακόμματα. Από τη στιγμή που κάθε μέρα βγαίνει κάποιο πουλί το δάσος και λέει ότι να είναι, παρακαλάει να πέσουμε να τιμωρηθούμε β' εθνικές, εμείς τόσο πιο πολύ τρελαινόμαστε. Αυτοί. Ξυπνάμε τρεις η ώρα. Δεν ξανακοιμόμαστε. Τέσσερις. Δεν ξανακοιμόμαστε. Σηκώνε τη γυναίκα να βάλει το γάλα για το μικρό. Τρεις είναι, τέσσερις. Τι γίνεται. Λέω τι να γίνει. Τέλος μου λέει, αυτό ήταν. Και λέει η Τζόρτζια. Πρόσεξε! Άρε ΠΑΟΚ, τι έχουμε πάθει. Φίλε, το κατάλαβε, το έχει καταλάβει. Δεν είναι άρε ΠΑΟΚ, τι έχουμε πάθει, δηλαδή. Εγώ έχω πει τη γυναίκα μου, λέω, ξέρει τώρα ρε παιδί μου σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Και εγώ ειδικά. Έγινα με δέτσι πολλά χρόνια, δεν με είδε ποτέ. Λέω, άμα χρειαστεί, άμα κάνουν αυτή καμιά μανούρα, καμία λάθος κίνηση. Ας πω, δεν πρόκειται να την κάνουν. Γιατί κουτσάρισαν τα μπιμπιλία, να είμαι 100% σίγουρος. Μπορεί να χρειαστεί κανένα δύο μέρες, λέω, ο πληθυντικός στα μπιμπιλίνα. Κουτσάρισαν τα μπιμπιλίνα, φίλε. Μπράβο. Όπως τότε το 14, που τότε ήταν ευκαιρία να βοηθήσει λίγο τον Άγγελο, τέλος πάντων, να τσαρχίσουμε από τότε τις κατραπακές. Τέλος πάντων. Λοιπόν, λέω, μην με ψάξεις κανένα δύο μέρες. Τελείως, δεν είπε τίποτα. Υπό άλλες συνθήκες θα μαλώναμε. Σε λέει τέλος, δεν ψώνεις. Γιατί με σύντροφος... αυτή τη φορά δεν θα πάει θύρα. Κουστάκι μου, η σύντροφος, η γυναίκα. Έτσι, ή αντίστοιχα, άμα την αρρώστια την έχει ρε παιδί μου το κορίτσι, ο σύντροφος. Αλλά συνήθως είναι έτσι πάει, 90%. Πρέπει να καταλαβαίνει τι μας καθορίζει τη διάθεση. Αυτήν τη φορά. Θα μου πεις, είναι λογικό. Γιατί, τι έχει λογική στις καψούρες. Όχι, είναι λογικό. Είναι λογικό αυτό. Ρε παιδί μου, πολλές γυναίκες στην αρχή τουλάχιστον μου λέει καλά, τόσο. Τόσο. Ναι. Το αποδέχεσαι. Είναι μέρος του εαυτού μου. Δείξε κατανόηση. Όχι, θα υπάρξουν και στιγμές. Που θα είμαι κάπως ρε παιδί μου, που δεν θα θέλω να μιλήσω. Ναι, εκεί, άσε με να μου φύγει, άσε με να ξεθυμάνω. Δείξε κατανόηση. Αν με αγαπάς, κατάλαβε με για αυτό που αγαπάω. Και το έχει καταλάβει, δόξα τω Θεώ. Μου στείλε ηρωίδα ο Θεός. Ηρωίδα μου στείλε. Κοίτα να δει, μπράβο ρε Κωστά. Δεν έχουμε δώσει δικαιώματα, είμαστε και στην οικογένειά μας. Υποχρεώσουμε τα πάντα, δεν δίνουμε δικαιώματα. Αυτό το πράγμα. Μα, για αυτήν τη φορά, εγώ έχω πει σε κανένα δυο θαμώνες στη Σμικόνο που συζήτησα. Δεν θα στείλουμε τα παιδιά, ναι. Κάτι παλιό, στείλε τέσσερα μπροστά. Εμείς θα πάμε. Εμείς βρε θα έρθουμε, εμείς. Μη μασάτε τίποτα. Μη φοβάστε τίποτα. Ό,τι και να κάνουν δεν μπορούν να μας ακουμπήσουν. Αυτό. Τίποτα ρε φίλε, αυτή είναι με τα μπεμπιλίνα. Άστο, κάθε με μισή ώρα τα αλλάζουμε. Φιλιά, λοιπόν, γεια σου Κωστάκη μου. Χρόνια πολλά να πω στον Βαγγελάκη. Αγόρι μου, το εγγονάκι σου, αγόρι μου. Χρόνια πολλά στον Παλίκαρο, που σε ένα μενό. Να το χαίρεσαι. Αυτός με δίνει δύναμη. Ευχαριστώ, αγόρι μου. Επειδή είπες αυτός, θα σε δίνει.
Ο δικός μου γιος θα είναι το εξάρι και θα δίνει πάση στο δικό σου που θα είναι το 10. Σε είπα, θα το μάθουν τα όλοι σου λένε να βαράει το τύμπανο δίπλα με το εξάρι. Άσχετο αυτό, αυτό θα βγαίνει από το γήπεδο. Φιλιά, φιλιά, γεια σου Κωνσταντίνε. Γεια σου πλυντήριο. Καλημέρα σας. Κάνουμε μόνοι μας έκο. Ναι, 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 ναι. Καλημέρα. Σε εσάς μιλάμε. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Χαίρομαι που συμφωνείτε σε όσα έχουμε πει από τις 8 μέχρι τώρα και βγαίνετε με έναν καταφατικό τρόπο. Ναι. Σας γεια σου, Κωστή. Τι γίνεται? Εργαλείο. Έλα, Ορμίλια. Πού είσαι, εργαλείο? Πού είσαι, εργαλείο, αγόρι μου. Είμαι πάντα κοντά σου. Α, συγγνώμη, μην το ξεχάσω. Επειδή τώρα δεν συνειμώ που έκανα. Είπε σε Ορμίλια, θυμήθηκα την αιμοδοσία σας και θέλω να πω στο Ιβανόφιο, διότι αυτά φυσικά δεν έχουν χρώμα, φυσικά δεν έχουν ομάδα. Οι ακαδημίες του μπάσκετ Ηρακλή έχουν αιμοδοσία στις 24 του μηνός, δηλαδή αύριο, έχουν αιμοδοσία. Το λέμε από το πρωί στο Ιβανόφιο. Όσοι θέλετε να περάσετε να δώσετε αίμα για την αιμοδοσία των παιδιών. Έλα τώρα, σε ακούω. Okay. Λοιπόν, κοίτα, σήμερα δεν θα σε αγχώσω με τα ποδοσφαιρικά. Ναι. Γιατί συνήθως κάνω λίγο έτσι κριτική. Σήμερα θα, επειδή έδωσες ευχάριστο και αλέγκρο τόνο στην εκπομπή, θα σου πω ένα ανέκδοτο που έχει σχέση με το βρακί. Το αγουστάρω, φίλε. Αν θέλεις. Θέλω, λοιπόν, θέλω. Το ανέκδοτο είναι ιταλικό. Έτσι, λοιπόν, δύο φίλες παντρεμένες, ναι, οι οποίες είναι με τους άντρες τους οικογενειακοί φίλοι, επαναστάτησαν και βγήκαν βόλτα μόνες τους έξω, ναι, το βράδυ. Πήγαν σε ένα ρεστοράν. Το ξέρω και είναι φανταστικό το ανέκδοτο. Το ξέρεις. Με την κορδέλα στο νεκροταφείο. Κορδέλα δεν είναι, είναι ένα άλλο. Το Στεφάνι, Στεφάνι. προχώρα, προχώρα, λοιπόν, γιατί είναι ωραίο, προχώρα γιατί είναι ωραίο. Λοιπόν, περνάνε έξω από ένα νεκροταφείο μετά και μπαίνουν μέσα, λέει τι να κάνουμε, λέει εδώ δεν θα μας δει καμία. Ναι, ψάχνεις σε κόψιμο. Πάει μία, λέει θέλω να κάνω το πιπί μου να κατουρίσω, βγάζει το βρακί, σκουπίζεται, το πετάει. Μα ό,τι βρήκε εκεί στα φύλλα μέσα, ναι, ό,τι, ναι. Εντάξει, με το βρακί της σκουπίσει και το πέταξε. Η άλλη, επειδή το βρακί της ήταν, ξέρω εγώ, Βαλεντίνο Αρμάνι, τι ήταν. Χαρμάνι. Χαρμάνι, ναι, κάνει το πιπί της και το βάζει τσέπη το βρακί. Τώρα με τι να σκουπιστεί, ήταν τάπα, παίρνει ένα κομμάτι μάρμαρο μακρόστενο. Α, έτσι πάει, με μια αφιέρωση πάνω, ναι, από αυτά που βάζουν εκεί πέρα, ξέρω εγώ, και σκουπίζεται. Την άλλη μέρα, ο ένας σύζυγος λέει στον άλλον, η γυναίκα μου γύρισε χωρίς βρακί και τη χώρισα. Ήταν και μεθυσμένη, ποιος ξέρει τι έκανε. Α, ο άλλος λέει, ρε φίλε, εμένα η δικιά μου ξέρει τι έκανε και εγώ την έδιωξα. Λέει, γύρισε με ένα κομμάτι σφινωμένο, το οποίο είχε αφιέρωση πάνω. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Πίνω Λούτσιο, Αντώνιο, Τζίνο, οι φίλοι σου από το γυμναστήριο. Γεια σου, Ορμίλια! Άντε, γεια! Το ίδιο ανέκδοτο. Εγώ το ξέρω με κορδέλα από Στεφάνι. Δεύτερο πυροσβεστικό σώμα, Άνω Τούμπας. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Ναι, καλημέρα σας! Κωστή? Καλό στο κορίτσι! Καλημέρα! Γεια σου, Ελένη! Γεια σου! Αχ, μπράβο, Κωστή, σήμερα λιγάκι χάρηκα που σε ακούω έτσι λιγάκι. Εντάξει. Γιατί περάσαμε πολύ δύσκολα μέρες. Και περνάμε. Απλά, να σου πω κάτι, περνάμε, Ελένη μου. Αλλά σήμερα λίγο, ναι. Μου στείλαν τόσα μηνύματα, φίλοι της εκπομπής. Καταλαβαίνουμε και εμείς είμαστε αναχωρημένοι. Ρε Κωστή, σε παρακαλώ, πάρε μας λίγο το μυαλό. Να ξέρετε, είμαι και εγώ πάρα πολύ συγχυσμένος. Ναι, ναι, σ' άκουγα κάθε μέρα. Πάρα πολύ. Με έχει εξοργήσει όλο αυτό, γιατί νιώθω πραγματικά ότι με υποτιμούν, νιώθω ότι με κλέβουν, νιώθω πραγματικά με προσβάλλει όλο αυτό που έχει γίνει. Είναι ένα καλωστημένο έργο για να μας κλέψουν αυτό που δικαιούμαστε. Έτσι, ρε Κωστή. Αλλά τι έτσι να κάνω, να βγούμε πάλι σήμερα να μυρολόγια. Τι να κάνω, όχι, εμείς θα τους τρελάνουμε. Για το πρωτάθλημα, ήμασταν για το double τόσο ευχαριστημένοι, αλλά ΠΑΟΚ είναι, τι είναι ο ΠΑΟΚ, είναι η αδικία, μια ζωή ολόκληρη, τόσα πρωταθλήματα. Ακριβώς. Αλλά είναι και λεβεντιά. Αυτό. Είναι και η περηφάνεια. Εντιμότητα, περηφάνεια. Είναι που είναι δίκαιος ο ΠΑΟΚτσής. Αυτό. Η δικαιοσύνη. Δεν θέλουμε τίποτα που δεν μας αξίζει. Ακριβώς. Δεν ζητάμε καμία ανάθεση, δεν θέλουμε το μάτς με τον Ολυμπιακό στα χαρτιά. Εγώ διαφωνώ με αυτούς που λένε, όχι αφού δεν βγήκαν, όχι, τους θέλω να τους παίξω στο γήπεδο έτσι μέσα. Τους θέλω. Την ΑΕΚ θέλω. Η ΑΕΚ πρέπει, αν δεν φάει μείον 10 που αρνήθηκε να βγει, να βγει να παίξει τα 6 λεπτά. Και εγώ μετά μπορεί να το χάσω αλλού, αλλά εδώ άφησε με να παίξω. Ακριβώς. Γιατί δεν βγήκανε να παίξουν αυτά τα 5 λεπτά. Γιατί φοβήθηκαν. Γιατί τόσο πολύ, φοβήθηκαν, ρε παιδί. Φοβήθηκαν, ναι, φοβήθηκαν. Ο Μεν Γαύρος καθόλου. Ο Λιπιακός ήρθε, φοβήθηκε. Καθόλου... φοβήθηκε. Ξαναλέω το περιστατικό, Ελένη μου. Ο Χριστοδουλόπουλος στο ημίχρονο. Παίζουν τριγωνάκια, η παίκτη είναι απληρωματική. Φεύγει μια μπάλα, δεν ξέρω αν φεύγει τυχαία.
και πηγαίνει προς τη θύρα 4. Δεν την αφήνει την μπάλα γιατί έχει 10, έχει 10 μπάλες ακόμα. Στο κορόιδο που παίζουν, Ελένη, έχει 10 μπάλες την μπάλα. Δεν λέει στο security, κλώτσα μου την μπάλα. Με αργό, σαδιστικό βήμα πηγαίνει ποιος, ο Χριστοδουλόπουλος ειδικά. Να πάρει την μπάλα μπροστά στη θύρα 4 και κοιτάει και τη θύρα. Εμένα δεν μου βγάζει από το μυαλό ότι αυτό ήταν μία απόπειρα για να γίνει ό,τι έγινε με τον Γκαρθία. Να φάει καμιά σερπαντίνα στην κουκούλα κι αυτός. Γιατί αυτό έγινε. Ακριβώς, να αρχίσουν τα παιδιά, ναι. Έτσι. Άσε με. Είμαστε... Στημένα όλα. Άσε. Έχει σκάσει ο κόσμος. Σκάσαμε από τη στεναχώρια. Σκάσαμε. Τέλος πάντων, πιστεύω πια κάτι καλό να γίνει για τον ΠΑΟΚ. Δεν πιστεύω κάτι αρνητικό. Πιστεύω πάλι να το πάρει, αν συνεχιστεί το πρωτάθλημα, να το πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Φέτος το δικαιούται ο ΠΑΟΚ. Εμείς. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εμείς πρέπει. Τώρα τι θα γίνει σε πρώτο βαθμό η ποινή, τι θα γίνει σε δεύτερο, θα τα δούμε. Όποιος λέει ότι ξέρει, πραγματικά σας κοροϊδεύει. Παίζει πραγματικά με τον καημό του καθενός. Εγώ με ένα πουλάκι μου είπε, άσε κράτα το πουλί σου εκεί που ξέρεις και άσε τα πουλάκια που σου είπαν. Βγαίνει ο καθένας τώρα να υποβιβασμό, να μείον 17, να 5 χρόνια τιμωρία, να έκτος... Άσε, καλά, ο καθένας πάει να παίξει με τη στενοχώρια σας, το καταλαβαίνετε. Καλά. Αυτό. Καλά, το τι ακούμε από τους αντιπαοκτσίδες. Άστο, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Άσε, ναι. Γεια σου Ελένη μου, φιλιά. Μας λείπει, τουλάχιστον. Μου λείπει πάρα πολύ. Άσε με. Άσε με αυτό το θέμα, άστο. Μια γυναικεία φωνή, πολύ ντόμπρα, πολύ... Όταν κλείσουν οι 40 μέρες, τότε θα βάλω τα ηχητικά. Ωραία, ναι. Θα κλείσουν, τα έχω κάθε μέρα εδώ, είναι επιφάνεια εργασίας μου. Ένα κλικ θέλω. Θέλω να περάσουν αυτές τις 40 μέρες και μετά. Ήταν μια φωνή πολύ δυνατή, πολύ γυναικεία, μπράβο. Ναι. Να σου πω κάτι, έχω μερικές φορές την εντύπωση, το έλεγα και στη Λιάνα, το έλεγα και στην Ανά και στη Σοφία, έχω την αίσθηση μερικές φορές ότι θα βγει στη γραμμή, το πιστεύεις? Δηλαδή, ναι, αν έτσι πώς σου πω, είναι αυτό που σου λέω είναι τελείως εκτός λογικής, ναι, αλλά έχω μια ψευδέση ότι θα βγει και θα πει άτσα, κλάτς, κλούτς, σας ξεγέλασα ρε κουφάλες. Δηλαδή, ένα τέτοιο. Ναι. Δηλαδή, και εγώ περιμένω να ακούσω την τούλα. Ναι, τέλος πάντων. Γεια σου, Ελενίτσα μου. Γεια, φιλιά. Να σε γερή. Να σε γερή. Ζούμου σου πάντα. Να έχουμε θετική ενέργεια και θα πάνε όλα καλά για τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να μην πάνε. Αυτό. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Η κοινοπραξία, η πράσινη και η κόκκινη και εχθές σε αυτά που πρότεινε ο Βασιλιάδης, παρεπιπτόντως, ό,τι προτείνει αυτός ο τύπος με αφήνει τραγελαφικά αδιάφορος, αρνούμε και να το διαβάσω. Το σκοπός του είναι να κατέβει στον Πειραιά βουλευτής, όλο αυτό το διάστημα έπαιξε παιχνίδι υπέρ του Ολυμπιακού, υπέρ της ΑΕΚ, με λύσα κατά του ΠΑΟΚ, ακόμα δεν είχε βγει οποιαδήποτε απόφαση και βγήκε να πει ένας βλάκας λέει έριξε λέει το ρολό και θα χάσει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Έβγαλες εσύ και το συμπέρασμα? Είδες αν τον χτύπησε ποτέ η ανοιχτή χαρτοτενία στο σαγόνι, στο μέτωπο, στα χείλη, στο κολομέρι, στο γλουτό, στον αστράγαλο ή στην κουκούλα? Δεν είσαι ένας τύπος σε ένα καφενείο που σηκώνεται να πει μια παπαριά. Είσαι ο υφυπουργός και βγαίνεις και λες θα χάσει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα από αυτόν. Έβγαλες το πόρισμα, απλά έδειξες. Θέλει η πουτάνα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει ρε παιδιά. Ξεκάθαρον, υπάρχει παροιμία. Τι να κάνουμε δηλαδή? Πάμε να πάρουμε τελευταία γραμμή. Γεια σας. Ναι! Πέσαμε. Θα πάμε σε διάλειμμα. Ξαναλέω. Σήμερα δεν κληρώνουμε τίποτα. Συσκιστήκαμε τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή, σήμερα ρεπό αποκληρώσεις. Να ξεκουραστεί και η Μαρελής που με 4 χέρια, 5 πόδια, σαν τη σφίγγα στα παραμύθια, κοιτάει να απαντήσει όλες τις γραμμές. Θα γυρίσουμε σε λίγο. Χορηγούς δεύτερης ώρας δεν είπα. Λαδόκολλα από το κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Εξαιρετικά πράγματα. Τα γλύφετε και τα κορδάχτυλά σας. Η Ευλίγιστη γλύφετε και τα δάχτυλα των παιδιών. Η Μερακλείδης γλύφεται και τα δάχτυλα της κυρίας δίπλα που είναι 90-60-90. Playmate 2017. Επίσης δεν ξεχνάτε, Χαλβάς Λουκάς, μοναδική γεύση υπέροχη. Γι' αυτό η πολύτικη γεύση, γι' αυτό τροφοδοτεί όλη την Ιφίλιο, η οικογένεια. Επίσης, χορηγός δεύτερης ώρας, δεν ξεχνάτε, η κατασκήνωση στη Νέα Σκιώνη μια φορά και έναν καιρό. Ενημερωθείτε στην Αριστοτέλους 22, μπαίνετε και ρωτάτε πώς γίνεται να πάτε δωρεάν. Τηλεφωνείτε στο 25-67-88 αν έχετε 50 ένσημα εργαζόμενοι μέσα στο 17, αν έχετε τετράμινη συνεχόμενη ανεργία και διάφορα άλλα. Έτσι μπορούν τα παιδιά σας να πάνε σε αυτό το μαγευτικό μέρος δωρεάν. Θα πάμε σε διάλειμμα, υπενθυμίζουμε φυσικά χορηγός δεύτερης ώρας Αλόι, η αυθεντική, η Καλόε, Αλόι με μύρτιλο, 23-12-200-500, οι δύο μπουκάλες 49 και 90, ευεργετικά για το στομάχι σας, για την ευεξία σας.
σε φοβερές γεύσεις και φράουλα και κρόκος, κοζάνης και τα πάντα όλα, και ειδικά με μύρτιλο, με blueberry για το ζάχαρο, παράλληλα με τη φαρμακευτική αγωγή. Δεν σας λέμε κόψετε τα χάπια και το ενέσιμο και θα γίνετε καλά μόνο με αυτό, όχι βέβαια, παράλληλα, βοηθάει πάρα πολύ, καλόε, μπείτε και στο καλόε.gr να δείτε, να ενημερωθείτε. Επιστρέφουμε! Α, έλα, 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 έλα! Δεν θα μας τρελάνετε εσείς, εμείς θα σας τρελάνουμε, ρε! Ζούμου σου λέμε, να το ξέρετε, να το ξέρετε. Δεν μασάμε όλα σούπα. Έχω να σας πω ένα πράγμα. Μη λέτε καν, περιμένω την τιμωρία. Δεν περιμένουμε καμία τιμωρία. Η μόνη μείον βαθμή είναι στη θερμοκρασία, που πήγε από 25, πήγε 3. Αυτό θα θυμόσαστε. Μην το βάζετε κάτω, μην κολώνετε. Και το κυριότερο, μην τρώτε τον παπά από αυτούς που σας θέλουν, στεναχωρημένους, ευνουχισμένους, δυστυχισμένους, να το ξέρετε. Έλα, πάμε, 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 εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Πάμε στις γραμμές, 2310-287-888. Ναι, σε εσάς μιλάμε. Μιλήστε μας κι εσείς. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Θέλω να κάνω μία παρουσίαση ενός φιλανθρωπικού μπαζάρ, επιτρέπετε? Βεβαιότατα. Βεβαιότα, είσαι ή καταρχήν είσαι ή? Είμαι η Τάνια. Γεια σου ρε Τάνια. Λοιπόν, διοργανώνουμε ένα φιλανθρωπικό μπαζάρ, ναι, για το ειδικό γυμνάσιο Λύκειο Κοφών Παρίκων Θεσσαλονίκης. Μπράβο. Στο πολιτιστικό κέντρο Πανοράματος, σήμερα Παρασκευή, αύριο Σάββατο και την Κυριακή, από τις 10 το πρωί μέχρι το 10 το βράδυ, με χειροποίητα κοσμήματα, είδη δώρων, λαμπάδες, πασχαλινά. Τέλεια. Και όλο. Ξαναπες, πού, ποια ώρα? Στο 10 το πρωί με 10 το βράδυ, σήμερα αύριο την Κυριακή, στο πολιτιστικό κέντρο Πανοράματος. Μπράβο. Αλλά έχουμε και εκδηλώσεις. Ναι. Σήμερα έχουμε ζωντανή ορχήστρα με ποντιακούς χορούς και τραγούδια. Και αύριο έχουμε μικρασιάτικα, κριτικά και τραγούδια από την Μακεδονία μας. Μπράβο. Η είσοδος είναι ελεύθερη, δωρεάν. Μπράβο. Μπορεί να έρθει ο καθένας να χορέψει μαζί μας, να διασκεδάσει, να πάρει και κάποια δέσματα από τέλεια το κουφέ που είναι χορηγία. Τέλεια. Από το τάσος, είναι και για ιερό και καλό σκοπό. Και να ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Τέλεια. Αυτό είναι ζουμουσού. Άκουσε κοπέλα μου. Στον τοίχο μας, που είναι σχεδόν 11.000 άνθρωποι, ανάρτηση. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις εξοικείωση με τα social media, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που λένε. Κάποιος από την ομάδα σας να το κάνει μια ωραία ανάρτηση, να είναι εκεί τις 3 μέρες στον τοίχο μας, να ενημερώνεται και γραπτός ο κόσμος μέσα από το διαδίκτυο. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Και καλή επιτυχία να υπάρχει στην εκδήλωσή σας. Αλίμονο. Για τέτοια πράγματα, παιδιά, είναι μόνιμα ανοιχτό το μικρόφωνο και η ομάδα μας και το site μας και όλα. Το ξέρετε. Καλημέρα σας. Έτσι ρε συντριβανίσιε! Έτσι ρε συντριβανίσιε! Έτσι ρε! Που σημαίνει... Επιτρέπετε να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθεί. Έτσι. Έτσι, ζου λέμε, σου λέμε και όλα τα καίμε. Και το εννοώ, ζω μεγάλες στιγμές με τον κύριο Ιβάν Σαββίδη. Έτσι. Κουφάλα νεκροθάπτη, πρόσεξε μην πατήσεις όποιος ανήβει μέχρι τη Δευτέρα. Και αυτό που φοβάσαι και το έκανες για μετά την 25 Μαρτίου, άντε να μην το πω και προετοιμαστείς. Όχι. Ό,τι ήταν να γίνει πριν, θα γίνει και μετά αν κάνετε αυτό που δεν πρέπει. Εγώ λέω ότι ο κόσμος θα κατέβει κάτω στην παρέλαση. Αύριο. Εδάβριο. Εγώ λέω με την πείρα που διαθέτω και όσα έχω ζήσει με αυτούς τους οπαδούς μας και το έχω ζήσει μέσα στο πετσί μου, δεν θα τα αφήσει έτσι. Αγόρι μου. Χάπια δεν τρώει ο Παοξής. Χάπια τρώνε αυτοί οι χάμουτζίδες. Κανένας άλλος. Και όσο για αυτό που σου είπε τι έχεις τρώσει, έχεις διάθεση το πρωί, γλιστρίδα παίζε. Από βραδύ γλιστρίδα. Έπεσα μικρό στο βαρέλι με την γλιστρίδα. Την ίδια πάθηση και με σένα την έχω πάθει και εγώ. Ανοίγω τα μάτια 3, άλλο δεν κοιμάμαι. Ανοίγω 4, τίποτα. Άσε. Ξανά ύπνος δεν μας πιάνει. Να είναι καλά αυτός ο ευλογημένος ο γιατρός το 93 που με έγραψε αυτό το ευλογημένο το Λεξοτανίλ και το έχουμε και κάτι με κάνει. Άμα πιάσουμε τέτοια θα έχουμε το πρωί στην εκπομπή, αδερφέ. Εγώ το παίρνω για το θηροειδή παλικάρι μου. Εγώ για το θηριωδή. Όπως έτσι πες το. Την ίδια σημασία έχει. Αλλά άμα μπω σε τέτοια διαδικασία
Κουφάρα δε κροθάφτη, πρόσεξε. Αγόρι μου. Το νου σου. Φαντάσαι να έχουμε, Παύλε, το πρωί. Η ώρα σου. Και να με... Εγώ είμαι πρωταθλητής Ελλάδος. Είσαι. Και πάω έτσι για τελικό κυπέλου. Αγόρι και μου. Θα το πάρω κι αυτό. Μην τυχόν κανένας και λέει ότι θα τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει. Όλα είναι μπαρούφες. Τα ακούσαμε όλα, όλα από τον κύριο Σημειοφορίδη. Όλα. Κανένας ακριβώς δεν ξέρει και κανένας δικαστής δεν μπορεί να πει τίποτα. Τίποτα. Ούτε δημοσιογράφοι. Όλα είναι αυτά λόγια δικά τους. Θα δει, τις κάμερες, θα δει τις κάμερες και στη χειρότερη των περιπτώσεων, αν δεν αφαιρεθούν 10 βαθμοί για την ΑΕΚ που αρνείται να βγει να παίξει, και αν δεν εφαρμοστεί αυτό, θα βγουν να παίξουν 5-6 λεπτά όπως βγήκε στο Πανιόνιος Ολυμπιακός. Να παίξουν οι δύο ομάδες, βγήκανε μετά τη διακοπή που είχε γίνει για τα επεισόδια. Αυτό πρέπει να εγώ γίνει. Με σκορ 1-0 υπέρ του ΠΑΟΚ. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ στους τρεις αντιπάλους μου στο μεγάλο το δάχτυλό τους να αφήσουν μανικιούρι. Θα τους χρειαστεί. Έφυγες! 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 Πάμε παρακάτω! Γεια σου, Παύλε. Ναι! Γεια σας! Κωστή. Αυτό που ακούγεται είναι παλμός καρδιάς. Κωστή, έλα ρε. Σαν υπέρηχος ακούγεται. Έλα, έλα γόρι μου. Μήτος Ποπάι. Έλα μήτος Ποπάι. Πάει αγάπη μου, πάει, με άφησε σαν τον Ποπάι, φίλε. Κλαίω με, με λιγμούς. Τι να κάνουμε, ρε. Γελάμε λίγο με τον πόνο. Άστο, φίλε, άστο. Είπαμε. Να γυρίσουμε λίγο γιατί δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Κάτι άλλο. Δεν βλάψαμε κανέναν εμείς. Δεν βλάψαμε, έτσι. Δεν μπήκαμε ποτέ να διεκδικήσουμε κάτι που δεν μας ανήκει. Γιατί να είμαστε δυστυχισμένοι, γιατί να είμαστε με το κεφάλι κάτω. Δεν θα τους περάσει. Αυτό θέλουν που πάει, το καταλαβαίνεις. Δεν πειράζει. Το έχουμε, εμείς το γνωρίζουμε, όχι το έχουμε συνηθίσει. Το γνωρίζουμε. Όχι, όχι, αυτό μας έχει θρέψει τόσα χρόνια και γινόμαστε περισσότεροι. Σιγά μην κολλώσουμε τώρα. Λοιπόν, θα σου πω δύο πραγματάκια. Σε αυτές τις δύσκολες εβδομάδες, τρεις που διανύει ο ΠΑΟΚ από τα παιχνίδια με τον ακατανόμαστε και με την κούλα. Ναι. Έπιασε το μικρό μου που είναι 8 χρονών, επειδή εγώ είμαι λίγο πολύ, όχι λίγο, ήμουν παλιότερα πολύ πορωμένος με τα παιδικά και με αυτά, δηλαδή τι να σου άσε να πάνε. Ναι. Δεν ήθελα να τον έχω έτσι και να, επειδή ξέρεις, μιλάω και λίγο αυτά, δεν θέλω να τον φανατίζω από μικρό και τον είχα λίγο ναι στην άκρη από όλα αυτά. Πιο λάσκα. Ναι. Ξέρεις, υποστηρίζουμε ΠΑΟΚ, σωστό, τα πρόγραμμα μας είναι άσπρο και μαύρο και τέτοια. Σωστό. Και προχθές κάτσε και τον μίλησα λίγο στον καναπέ και τον είπα έτσι και έτσι, τον είπα για τον πρόεδρό μας, είδε την εικόνα, του έδειξα τα βιντεάκια, είδε μπράβο το όπλο, αυτός έχει και ένα θέμα με τα όπλα, είδε, όχι τα φοβάται, απλώς τον εντυπωσιάζουν. Ναι. Λέω αυτός ο άνθρωπος έχει πολλές επιχειρήσεις. Του εξήγησες ότι είναι ένα λάθος αυτό, ότι συνέβη, βεβαίως, ότι ζήτησε συγγνώμη, ακριβώς. Ναι, είπαμε ναι να μην επικροτούμε, έτσι, αυτός ο άνθρωπος έχει χίλια άλλα καλά. Έτσι, τον έβαλα να ακούσει τον ύμνο του Παρίδη, σου λέει δεν τα έχει ακούσει, τώρα τον έπιασε, πριν 2-3 εβδομάδες. Τον έβαλα να τα ακούσει αυτά και τον μίλησα για την προσφυγιά, για την Κωνσταντινούπολη, για τους ανθρώπους που ήρθαν από τον Πόντα από πάνω, από την Μικρά Ασία που τους διώξαν οι Τούρκοι. Έτσι, και το έτσι, έτσι, έτσι. Και το βράδυ που έφυγε, η ικανοποίησή μου ξεσχέθανε, το βράδυ που έφυγε, λίγο πριν κοιμηθεί, πήρε το τάμπλετ στο κρεβάτι του και έβαζε φίλε από μόνος του. Αυτό ότι δίνει τέτοιο πόσο πάνω το κρεβατάκι, από πάνω αυτός που κάτω η αδερφή του, έβαζε από μόνος του το ύμνο, το βρήκε, γιατί γνωρίζει Δευτέρα Δημοτικού, χτύπησε ύμνο ΠΑΟΚ, βρήκε από τις εικόνες και τραγουδούσε από μόνος αυτό του. Ήθελε να του μάθει απ' έξω τον ύμνο, χωρίς να μην μπαμπά, αυτό έλα να το μάθουμε. Ακριβώς που μου περιγράφεις είναι ζουμού σου. Αυτό ακριβώς. Αυτό που περιγράφεις και πες τον άλλον πίσω που παίζει τύμπανο, τα πάει μια χαρά. Είναι εξαιρετικός. Θα τον βγάλουμε στην σέντρα μαζί με τον Ζένα παίξει τύμπανο. Φίλε, λοιπόν, πες του, είναι πολύ καλός. Πολύ καλός. Πολύ καλός, ε. Και θέλω να σου πω και κάτι, γιατί χρόνια σε ακούω. Ποτέ δεν έχω εκμεταλλευτεί ότι σε γνωρίζω. Σε ακούω χρόνια γι' αυτά. Θέλω, φίλε, να με βάλεις σε μια κλήρωση. Είναι καιρός να κερδίσω κι εγώ σήμερα κάτι. Σήμερα. Δικό σου. Θα στήσω σήμερα, τη σημερινή κλήρωση κι εγώ πρώτη φορά 19 χρόνια. Σήμερα θα δοθεί. Είναι ανάθεση. Ανάθεση. Δεν το σημερινό δώρο. Ποτέ, δεν σου έχω ζητήσει τίποτα. Ποτέ. Κι εγώ ποτέ. Δεν έχω δώσει ποτέ μουσαντένια κλήρωση. Σήμερα θα το κάνω. Αυτό που κληρώνω σήμερα θα το πάρεις εσύ. Όλο δικό σου. Και παρακαλώ τους υπόλοιπους να δείξουν κατανόηση. Φιλιά! Γεια σου, Ποπάι! Γεια σου, Ποπάι! Γεια σου! Γεια σου, Σχολείο Οδηγών Χριστοδούλου. Εκεί εκπαιδεύεστε για να γίνεστε, για να γίνετε εκπαιδευτής. Με 15 ευρώ το μάθημα και 70 ευρώ τα σούξου μούξου, τα, πώς τα λένε αυτά τα, να πούμε, τα παραστατικά. Εκεί απέναντι από, την, από τον ναό της Αγίας Παρασκευής. Καλημέρα σας.
Ναι. Έλα, Κωνσταντίνε. Καλό στο παιδί, έλα ρε σερέ. Κωνσταντίνε. Ναι. Και έχει μια ιστορική ευκαιρία ο κύριος Καποδίστρας, εκτός από το ιστορικό όνομα. Να γράψει και ο ίδιος ιστορία. Να γράψει ο ίδιος ιστορία, γιατί η δικαιοσύνη, όχι κατά καιρούς, πολλές φορές έχει απογοητεύσει τους Έλληνες. Ναι. Που δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, τόσα σκάνδαλα που έχουν γίνει, έχουν πάει ελάχιστοι φυλακοί, έχουν τιμωρηθεί ελάχιστοι. Σωστό. Και έχουν τρομερές ευθύνες. Σωστό. Εμείς θέλουμε να αποδοθεί και δικαιοσύνη, ρε φίλε. Δεν θέλουμε ούτε τα αυτιά να μας χαϊδέψουν. Όχι, όχι. Να ανοίξουν τα βίντεο, να τα δούμε όλα. Βεβαίως. Και όποιος έφταξε να τιμωρηθεί. Αν αποδειχθεί από το βίντεο ότι αυτή ήταν μια χαρά και φοβήθηκαν να μπουν να παίξουν όπως φαίνεται φως φανάρι, ότι άμα ήταν στην παλία θα βγαίνανε. Με ένα μηδέν δεν βγαίνουμε και δεν κάνουμε. Εκεί ήταν η τρομοκρατία τους. Να πάνε μείον 10. Στέλιο αν όμως τους έχουμε εκεί στη Σούζα με το μαστίγιο και είναι όντως, ρε παιδί μου, σ' άλλα έχουν κάνει κακάκια, ναι ρε φίλε, τους τρομοκρατήσαμε να πάμε εμείς μειών. Στέλιο, άκουσε κάτι. Θα σου πω δύο πράγματα. Επειδή με ρωτάει πολλοίς κόσμος και μέσα από τα μηνύματα και στην εκπομπή και έξω, τι θα γίνει. Τι θα γίνει λοιπόν. Αν ο δικαστής δικάσει με βάση την περιραίωσα ατμόσφαιρα που τα κανάλια τους, οι μισθωμένοι και οι payroll δημοσιογράφοι, τα παπαγαλάκια έχουν δημιουργήσει από το βράδυ του μάτς με την ΑΕΚ και πέρα, θα τιμωρηθούμε. Την έχουν βγάλει ήδη. Αν ο άνθρωπος κοφεύσει και καθίσει να δει τα στοιχεία, ποιοι θέλουν να παίξουν, τι έκανε ο κόσμος 30.000 άνθρωποι μέχρι το 90, τι συνέβη, τι είπε ο Κομίνης που είπε δεν με απείλησε κανένας, τι είπε ο Δημητριάδης τη μία που το άλλαξε, τι είπε ο Χιμένεθ, τι είπε ο Κονέ, τι δείξαν οι κάμερες, τι είπε ο Στυλιάρας που ξαναβγήκε και του λέει είναι όλα εντάξει, βγαίνουμε να παίξουμε. Αν τα λάβει υπόψη αυτά που εμείς τα λέμε, που δεν είμαστε νομικοί. Είμαστε νομικοί όσο είναι η δούξα νομικού. Δεν είμαστε. Αλλά αν τα πάρει αυτά τα πράγματα και τα λάβει σοβαρά υπόψη του σε έναν ογκοδέστατο φάκελο, όπως μου είπαν άνθρωποι που γνωρίζουν, τότε θα τιμωρηθεί ο Ιβάν με μία ποινή για την μπούκα του και η ομάδα θα πάρει αυτό που πρέπει. Δεν ξέρω αν θα είναι μηδενισμός μείον 10 της ΑΕΚ, πάρα πολύ αμφιβάλλω, αλλά τουλάχιστον να βγούμε και να ξαναπαίξουμε τα τελευταία 6 λεπτά με σκορ 1-0, Στέλιο. Αυτό πρέπει να γίνει. Και εγώ, αυτό! Πρέπει ή τουλάχιστον να παιχθούν τα 6 λεπτά και να ξαναγίνει το παιχνίδι του Ολυμπιακού για να μην να παιχθούν όλα στο χορτάρι. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού είναι μια άλλη ιστορία που κρίνεται σήμερα, θέλω να σας πω, στις 5 παρατέταρτο θα βγει η απόφαση σήμερα για το μάτς, αν δεν κάνω λάθος. 4.30 το διαιτητικό δικαστήριο αποφασίζει για την υπόθεση αυτή, για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Που ζητάμε να παίξουμε, γιατί, φίλε. Έλα, πάμε γιατί, ανέκδοτο. Γιατί είναι χαλαρή μέρα σήμερα. Έλα, γόρι μου, έλα. Έτσι το πήγαμε. Σήμερα πολύ χαίρομαι. Γίνεται ένα παγκόσμιο συνέδριο. Ναι. Η οφθαλμία του όλου του κόσμου έχουν μαζευτεί. Ποιος έχει κάνει πιο δύσκολη εγχείρηση. Ναι. Ανεβαίνει πάνω ο Αμερικάνος και λέει, εκγενετής τυφλός ήτανε. Ναι. 8 ώρες χειρουργείο. Τον έχω κάνει, λέει, δουλεύει, λέει, τώρα λέει στην NASA. Ναι. Ανεβαίνει πάνω ο Ρώσος. Τώρα έχουν περάσει το τελικό αυτοί οι δύο, ρε παιδί μου. Ναι. Λέει. Διπλή ήταν οι αγώνες. Όχι. Προκριματικά. Ναι, στο τελικό. Ναι, μη σου κόβω τον ήχο. Έχουν μείνει οι δύο. Ναι. Ανεβαίνει ο Ρώσος, λέει, αυτός ήταν τυφλός, λέει, κάει και από λάβα κάει. Λέει, 12 ώρες χειρουργείο. Τώρα δουλεύει, λέει, πιλότος, λέει, στα Μινκ. Ναι. Από κάτω το ακροατήριο. Ναι. Θαύμα. Ανεβαίνει πάνω ο Έλληνας, λέει, φέρτε μου ένα τυφλό να τον κάνω εδώ και τώρα καλά. Ναι. Άγαλμα όλοι από κάτω. Φέρνω ένα τυφλό, κατεβάζει τον παντελόνι ο Έλληνας, τον κολλάει τα αρχή στο μέτωπο, το λέει, βλέπεις τα δρόμια μου, αρχή που βλέπω, λέω. Θηλιά. Θα το έλα, ναι. Θηλιά. Αρχιμπίμπι βλέπω, άντε. Θηλιά. Λοιπόν, ναι. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ μου. Καλώς το παιδί. Είσαι ο Γιάννης είναι ο στρατιωτικός από τον Εύωσμο. Γεια σου ρε Γιάννη, καλώς το παιδί, καλώς τον ναι. Τι κάνεις? Με έχεις πετύχει σε μια πολύ ευαίσθητη στιγμή και δεν το ξεχνάω, έτσι. Λοιπόν, να ξέρεις, με πέτυχε σε μια κατάσταση που δεν ήθελα, αλλά okay, πάμε παρακάτω. Ναι, αλλά την Κυριακή δεν θα το ξαναδώ. Όχι, αυτό το κοίταξε πράγμα. Να δει, γιατί άμα πούμε ότι, αν πούμε ότι δακρύζουμε στον εθνικό ύμνο, θα μας πούνε φίλε χρυσαυγίτες, ακροδεξιούς, νεοφασίστες, ξέρω εγώ, εθνικιστές, να μας πούνε οτιδήποτε, έτσι. Λοιπόν. Ακριβώς αυτό, φίλε. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Δεν είναι, το τηλεφώνημά μου ήταν για να σου ευχηθώ να περάσεις καλά, να ηρεμήσεις το Άγιο Όρος. Εγώ
πριν δύο εβδομάδες, την προηγούμενη ακριβώς Παρασκευή, την προπροηγούμενη Παρασκευή, σας στείλα μήνυμα στο Messenger, αλλά δεν είμαστε φίλοι στο Facebook. Είμαστε εχθροί. Ότι σου άναψα κερί για υπερηγίαση για σένα και για την οικογένειά σου. Σε ευχαριστώ. Εγώ ένα για όλους εσάς θα πάει. Κουτλουμουσίου δεν έχω πάει. Δεν έχω πάει. Έχω πάει Ξενοφόντος, έχω πάει Δοχιάρη στην Γοργοϊπίκο και έχω πάει δύο φορές στη σκήτη του προφήτη Ηλία. Και αυτή τώρα θα είναι η τρίτη. Δεν είναι, δεν είχα, μέχρι πριν δύο χρόνια δεν είχα πάει στο Όρος. Μέχρι πριν 2,5 χρόνια. Τώρα... Φίλε μου, καλέ να πας στη Μεγίση της Λαύρας. Είναι η πρώτη μονή του Αγίου Όρος, οπότε άμα πας είναι ολόκληρο ταξίδι μέχρι να φτάσεις. Θέλω να πάω στο καλυβάκι του Αγίου Παϊσίου. Να πάω στο καλυβάκι του Αγίου Παϊσίου. Το μουσείο είναι ένα τέταρτο με τα πόδια. Από, το, από εκεί που τη σκήτη του προφήτη Ηλία είμαστε μακριά. Ξέρεις. Δεν ξέρω, ξέρω. Ναι, ναι, καλά, καλά. Άστο, θα το δούμε. Άστο, θα το δούμε. Το μουσείο είναι το τέτοιο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Αγάπη για την πατρίδα μας. Αυτό. Στις δύσκολες αυτές στιγμές. Έτσι. Όλοι μαζί ενωμένοι να είμαστε. Φιλιά! Γεια σου! Γεια σου, Γιάννη μου! Να σε καλά, ζούμε σου, αδερφέ μου! Πάμε τελευταία γραμμή. Ή μου δείχνει το ταβάνι. Ο Σωτήρης Δασκαλάκης. Ή μου δείχνει το ταβάνι. Ή μου δείχνει ότι είναι ο νούμερο ένα. Εντάξει, αδερφέ. Ή ότι είσαι πάντα σε αυτή τη θέση. Ή ότι έχει μία γραμμή ακόμα. Τι απ' όλα είναι, με multiple choice. Γεια σας! Μέντιν Τσατσαρός. Εσείς θα κλείσετε σήμερα την όπερα. Εσύ, εσύ μπαίνεις και αλώνεις τα πάντα. Ήμασταν μόνο μία εισαγωγή, μία ώρα και 58 λεπτών για να ακουστεί αυτό που θα πεις τώρα. Πάμε. Δίνω ημερομηνία να με πεις λίγο σε παρακαλώ, βεβαίως. Γιατί μου είπαν ότι είσαι και medium. Έλα βροχούλα μου, δώσε μου, 25 Δευτέρου το 82. 25 Δευτέρου το 82, μάλιστα. Είσαι υδροχός. Ηχθείς. Έλα μωρέ τώρα, είσαι ηχθείς τώρα. Ηχθείς, άντε ηχθείς. Έχω, okay. έχω πρόβλημα με τη γυναίκα, την κούλα. Με την κούλα. Θα σου πω κάτι. Η κούλα σε φοβήθηκε. Ήρθε μεν, μπήκε, γιατί ο άλλος ο ηχθής δεν μπήκε. Ήρθε και έπεσε με την γυρλάντα στην κουκούλα. Θέλω να αφαιρθείς τρυφερά. Θέλω να αφαιρθείς με κατανόηση. Θέλω να αφήσεις το άγχος στο πλάι και θα γίνει αυτό που πρέπει, να ξέρεις. Τα ερωτικά σου, τα επαγγελματικά σου, το σπο, τα ρο και άλλα γράμματα. Και τα έψιλον και τα σίγμα. Με την πίεση και το ποτό. Με την πίεση και το ποτό δεν πίνεις ποτέ όταν οδηγάς. Γιατί μπορεί σε κάποια στροφή να χυθεί το ποτήρι και να σου λερώσει τα καθίσματα. Πιστεύω ότι με έχετε βοηθήσει πάρα πολύ. Εννοείται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Να συζητήσουμε λίγο μπορώ ακόμα. Μπορώ να σας παίρνω τηλέφωνο, αν και πρώτη φορά που πήρα, μπορώ να σας ξαναπάρω να... Βεβαίως, εδώ, κύριος Κωστής. Να σας πω και απόλυτη κάτι, να σας πω και κάτι ακόμα. Μετά από την απογοήτευση που είχαμε την κούλα, μου αρέσει ο Κρεοπόλης, ο Βαγγέλης. Βεβαίως, δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Εκπέμπετε έναν ερωτισμό, αφήστε ελεύθερο τον εαυτό σας, ζήστε τη στιγμή, κάντε παρέα με ανθρώπους οι οποίοι σας βγάζουν αυτό. Να την αφήσετε την κούλα δηλαδή. Όχι, δεν την αφήσεις, θα την ματσακονιάσεις. Και τους δύο. Και τις δύο. Και τις δύο. Και τις δύο. Έτσι. Όπου τις βρεις, περιποιήσου τις. Αυτό ήθελα να πω. Αδερφούλη μου καλέ, θα ανάψεις και ένα κεράκι για μας. Εννοείται αυτό. Σας το είπα πριν μου το πείτε. Πάντα το κάνω. Ναι. Για, το ένα, δε, για, δε, δε, για τον κάθε έναν, για τον κάθε έναν ναι. Δεν γίνεται γιατί θα μπούμε. Ένα ακόμα για την τουλάρα μας. Άστο, μη μου λες πράγματα που... Άστο. Ναι. Πού θα τα κάνεις. Βασιλάκι μου. Με θες κάτι άλλο, τίποτα... Θες τίποτα κληρώσεις, τίποτα τέτοια. Τίποτα φίλε. Σήμερα κλήρωσα ένα κοπανιστό και δόθηκε με ανάθεση στον Ποπάη. Ποιος τον πήρε, Φτάσανε μηδέν! Γεια σου βροχούλα! Γεια σου βροχούλα! Ευχαριστώ για τις πάσες. Καταλαβαίνω ποιοι το κάνετε για να μου φύγει όλη η πίεση. Σας ευχαριστώ και σήμερα. Εδώ είμαστε. Το νου μας, ζούμου σου. Μπείτε στο site μας, κάντε την βόλτα σας, ακούστε την εκπομπή ηχογραφημένη όσο δεν μπορείτε. Την αγάπη μου στα παιδιά στο εξωτερικό. Γεια σου, Νανά Παρασκευοπούλου. Γεια σου, Γιάννη. Λοιπόν, την αγάπη μας στα παιδιά στο Ανόβερο, στην Ιρεμβέργη, στη Μελβούρνη, στο Χρήστο Κολοβό, στην Φραγκφούρτη, στο Στοκχόλμη, στο Γιάννη, στον Πρόδρομο, στο Κάρντιφ, παντού όπου υπάρχει έξω, το φίλο μας, τον Γραμματικόπουλο, όπου υπάρχει. Τώρα, μα πιάσω, θα ξεχάσω. Την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Στο Βαγγέλη, τον Χαρλαμπίδη, στο Μόναχο που ξέρω τι ακούει. Σε όλους σας έξω. Είστε εδώ μαζί μας. Να ξέρετε, και εμείς μαζί σας εκεί πέρα έξω. Ζουμουσού λέμε. Έχει βάλει καταπληκτική φωτογραφία ο Γιάννης Ζουμουσού όταν είσαι μάστορας. Πόσο τύπος
Βγάζει φωτογραφία χωρίς να καρφωθεί. Απολαυστικά πράγματα. Στείλτε μου τα κείμενά σας, τα δικά σας, αυτό το διάστημα έχετε μέσα σας και θέλετε να το βγάλετε και μπορεί να σας βγαίνει με ένα τηλέφωνο, άλλος μπορεί να το βγάλει με γραφή. Γράψτε, καθυστερώ λίγο γιατί μπαίνουμε να τα διορθώσουμε. Μην έχετε κανέναν ενδιασμό. Επίσης λέω σε αυτούς που γράφουν στον τοίχο και μπαίνει κάποιος άλλος να τους κάνει παρατήρηση για την ορθογραφία. Μην το κάνετε αυτό. Δεν είμαστε πανελλαδικές. Δεν είμαστε διαγώνισμα αρχαίων ελληνικών ή ελληνικής γλώσσας. Αφήστε τον άλλον να γράψει όπως θέλει. Δεν μου αρέσει αυτό. Να μπαίνετε και λέτε και ορθογραφία και μας βγήκαν τα μάτια. Ο άλλος τόσο ξέρει, θέλει να είναι στην παρέα και να είναι ορθόγραφος. Το προτιμώ από το να γράφει γκρίκλης με το φόβο ότι θα του πούμε κάτι. Εδώ σε αυτή την ομάδα μας τέτοια δεν έχουμε. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Θα τα πούμε τη Δευτέρα πρώτο Θεός. Το νου σας, τι ακούτε, τι διαβάζετε, τι σας ρίχνει την ψυχολογία. Μην τους αφήνετε, μην τους κάνετε το χατήρι. Εμείς στο τέλος θα είμαστε αυτοί που θα δικαιωθούμε. Με κάθε τρόπο. Πιο συσπυρωμένοι, πιο ενωμένοι από ποτέ. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Bye, 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 bye.